Καλημέρα. Ωπα, φωνάρα. Πολύ ωραία φωνή για καλημέρα. Κάνω κι εγώ τεστ, κάνω κι εγώ sound check. Πώς θα ακουστώ? Δεν έχω μιλήσει σε κανένα από τη στιγμή που ξύπνησα. Μόνο μούγκριζα στον δρόμο. Οπότε η πρώτη επαφή με το μικρόφωνο, κάθε φορά, ιδίως μετά από Σαββατοκύριακο, είναι βελούδινη και μελιστάλαχτη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης, της Παρασκευής, την Πέμπτη την πηδήξαμε. Έλα μωρέ τώρα βρε, γιορτάρες μέρες έρχονται. Είναι που θα χάσεις λίγο το λογαριασμό. Ποια μέρα είναι τι, τι κάναμε χθες το βράδυ και ούτω καθεξής. Το βράδυ δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε. Το πρωί έχει τη σημασία του. Να είστε εδώ συνδεδεμένοι μαζί μας. Στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προχριστουγεννιάτικη. Εορταστική θα τη λέγαμε, και δεν γλιτώνεις και τίποτα κανονικά. Φέτος μας τα χάλασε πάρα πολύ. 24 Σάββατο. Άρα για τι γιορτές μιλάμε μπορεί. Κανονικά και με τον νόμο. Όσο να είναι το κλίμα, έχει αυτή την προσμονή του αράγματος, της ξεκούρασης, των συναισθιάσεων, όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων. Τι τα χορταίνουμε να τα κάνουμε. Ζωάρα, ποιος τη χόρτασε εξάλλου. Ζωάρα καθημερινή εδώ στο πρωινό. Με Μπάμπη Μπατμανίδη σήμερα, Μοναχούλης και πάλι. Λόγω επειδή η Κατερίνα, η οποία έρχεται τις Δευτέρες, κάνει μια τουρνέ στην επαρχία. Ο φίλος αντικαταστάτης προσβλήθηκε από μια ίωση. Και έτσι ο κλήρος πέφτει στον γενναίο, στον γενναίο ξυπνητό, υπέρμαχο και φύλακα των Ερτζιανών. Σε λιγάκι, πριν δώσουμε ατζέντες σε αυτά όλα τα λογικότερα, θα έχουμε και το Γιώργο Ζαγόρα πρωινό και αυτός φρουρός της ενημέρωσης και του ρεπορτάζ, διότι έχει μια ειδησούλα για πάγκο να μας μεταφέρει. Όσοι παρακολουθείτε και στα Facebook και στα λοιπά, έχετε γίνει κοινωνή. Τι θέμα τους παίζει με τον Δικέφαλο. Σε λιγάκι θα πούμε μαζί τις καλημέρες και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο περί τίνος πρόκειται. Ξυπνήστε και αυτούς που δεν ξύπνησαν. Ξύπνα, ξύπνα Παναγιώτη, έχει είδηση για τον ΠΑΟΚ, ξύπνα. Καλημέρα και στο φίλο, στη φίλη ακροάτρια που μας κάνει ποδαρικό χωρίς να δώσουμε καν τηλέφωνα, έτσι, γιατί νιώθει μία θέρμη να μας προϋπαντήσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Γιώργος από Τούμπα. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνάκι σου ή το ίντερνετάκι σου. Ναι, γιατί ακουγόμαστε λίγο έτσι διαστημικό σταθμό. Μ' αρέσει βέβαια εμένα αυτό. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Είμαστε λίγο σαν πανηγύρι στα Τζουμέρκα. Πώς είμαστε? Καλά είμαστε, ναι. Χτες κατά τις 2:30 είδα ότι με έπαιρνε ο ύπνος, το κάτω να το βάλω το οξυνητήρι για τις 5:30 ώρα, λέω να σηκωθώ να είσαι να προλάβω να κάνω καφέ και να καθίσω μετά να ακούσω. Έτσι, γιατί έχεις χρέος και εσύ δουλεύεις μαζί μας. Όχι αστεία. Εγώ μαζί σου δουλεύω. Πώς είμαστε, είμαστε καλά. Καλά. Μια χαρά είσαι. Πώς περάσαμε Σαββατοκύριακο αυτά, εντάξει, κομπλέ. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Σαββατοκύριακο ήταν καλό. Δεν ξέρω, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ καλό, εντάξει. Mm-hmm. Πεντάρα. Μας έκατε καλά. Εννοείς αθλητικά ή γενικά, ρε παιδί μου, έτσι. Γενικά. Μάλιστα. Γιατί, μερικές φορές τα αθλητικά τα βάζουμε και λίγο στην πάντα. Ναι, μωρέ, άμα είναι να εξαρτάται από το τι έκανε η ομάδα σου να περάσει καλά το Σαββατοκύριακο που έχεις να ξεκουραστείς, να κάνεις δαράνεις. Δεν νομίζω να σου χαλάσει τέτοια. Άμα έχει να κάνει κάτι καλύτερο, παρατάς και τις μπάλες και τέτοια.
Άμα δεν κάνει κάτι καλύτερο, δεν πλάκα. Για να μην κοιτάξει την ομάδα, εντάξει. Εννοείται. Πέρασε, τι είμαστε, 20 χρονών είμαστε. Σωστό και αυτό. Στα 20 όμω τρελανόσουν λίγο. Ναι, το τρελανόμουν που δεν την έλεγε την κόμμα να έτσι κι άλλο ευρωπό στο μάτι. Και μετά θα σε έλεγε αυτή, πάρ τα παπούτσια, πάρ τι παντόφλε, πάρ την οδοντόβουρτσά σου. Πάρ τα όλα, τι να κάνει. Μετά. Θες δε θες βάζεις μυαλό και αποκτάς άλλες προτεραιότητες. Ναι. Ένα τώρα. Να τα λέμε γι' αυτό. Λες, ας το μάτς. Ποιο μάτς είναι, δεν έχει μάτς. Ναι, ποιο μάτς είναι τώρα. 22 μαντράχαλοι που τρέχουν πάνω κάτω να πούμε και δρώνουν εκεί. Δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ δεν ξέρω ποιο μάτς. Τι είναι το μάτς. Έτσι. Δεν ξέρω. Πώς θα βλέπεις, έρχονται και τα Χριστούγεννα, προ Χριστουγεννιάτικη εβδομάδα, αυτά, δώρα, ιστορίες, τέτοια. Σταματάει και το πρωτάθλημα τώρα, κανένα 20ήμερο. Να σιγάσουμε κιόλας λίγο. Γεια σου, και είδαμε τόσο μεγάλη μπάλα και είδαμε τόσο. Είχε καιρό να διακοπεί, είναι η αλήθεια. Κανένα μήνα από τη στιγμή που ξεκίνησε. Οπότε εντάξει, ρε παιδί μου. Καλό είναι, καλό είναι. Προηγουμένως τι είπες, θα βγει ο. Ναι, ναι, θα βγει ο Γιώργος. Έχει κάτι ανακοινώσει για τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει κάτι να πει. Έχει ένα θεματάκι για τον ΠΑΟΚ. Έχει να το πάρουμε εδώ να το συζητήσουμε και μαζί και να μας αναφέρει τις πληροφορίες που έχει και τι και πώς. Γιατί κάτι άκουσα, βγήκε ο τέτοιος ο προπονητής μας, ο Ήβιτς, μωρέ, και είπε: θέλω τώρα επιτόπου, λέει, τον Ιανουάριο ένα center for και ένα τέτοιον. Έναν ακόμα. Δυο παίχτες. Λες να τους έχει ο Γιώργος τώρα εκεί στο σπίτι. Περιμένετε. Τώρα τους θέλω. Τώρα. Μισό λεπτό να πάρω. Τώρα τον Ιανουάριο, όχι λέει. Τον Αύγουστο και με. Εντάξει, Ιανουάριο. Στην προετοιμασία τώρα τους θέλω. Έτσι, καλά, ακόμα Δεκέμβρη είναι. Ακόμα δεν σταμάτησε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τα έχουμε. Αυτό το λέει από τώρα για να αρχίσει να πάρει μπρος η μηχανή. Είναι. Έτσι. Σιγά σιγά να κινείται, να φτάσει μέχρι τον τέτοιο. Πώς λέμε, τα λέμε. Αφητικό, τα λέμε να το συνειδητοποιήσει το αφητικό. Έτσι. Τα λέμε στην ύφη να τα ακούσει πεθαρά. Εγώ τα λέω, ρε παιδί μου, το πέταξε στον αέρα. Τώρα περιμένω πως ένα Ιβάν να πράξει. Σε ποια άλλη θέση λες εσύ, Θελήνη, εσύ κανένα σεντερφόρ. Συζητιέται πάρα πολύ καιρό. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Batman. Πρωί. Τα λέμε όλα. Γεια. Τον έβαλα δύσκολα τον άνθρωπο. Ποιος σε ποια άλλη θέση θέλει ενίσχυση η ομάδα. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-2-7-3-8. Γιατί έτσι ξεκινάμε, ρε παιδί μου, εμείς. Πριν πούμε οτιδήποτε, μπαπ. Μεταγραφικός γκαϊλές, γιατί όχι. Ούτως ή άλλως η εκπομπή είναι για τα πάντα. Αν δεν τα πεις στον Μπάμπη, σε ποιο θα τα πεις? 2-31-0-2-87-3-8 για FM και νόμι νηματάκι αποστολή στο 5-45-26. Σήμερα Δευτέρα 19 του Δεκέμβρη, Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Άρεος Μάρτυρος. Αλλά τι γίνεται, από την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα γιορτάζει ο Άρης, ο Αριανός. Ρε χάρας Ευαγγέλε, ίσως γιατί πάτησε και η ομάδα του ο Άρεος κορυφή στο πρωτάθλημα της footballing. Οπότε σου λέει, κάτσε ρε εσύ να το θεσπίσουμε αυτό, να το έχουμε μες στο παλμαρέ μας το εορταστικό. Χρόνια πολλά στην Αγλαία και στον Άρη και το. Καλημέρα και στη Γραμμούλα. Και εσύ κάθε πρόβλημα κάθε πότε γιορτάζει ο Άρης? Κάθε μέρα γιορτή είναι για τον Άρη. Εγώ αυτό λέω, ίσα ίσα, αυτό λέω. Να μην λες. Περιμέναμε εσένα να μας πεις ότι δεν θα έρθει η Μπουγιούκα. Δεν το ξέραμε. Α, ξέρεις το ρεπορτάζ και για τους συνεργάτες μας. Ξέρεις και το ρεπορτάζ για τους συνεργάτες μας. Βέβαια. Εντάξει. Αυτό το λάγιο μας τι τραβάζει, το ότι ο Ψινάκης το τραγουδάει. Είσαι κοντά. Είναι μια μίξη Tom Waits με Σταμάτη Κραουνάκη. Δεν ακούγεται με τίποτα. Άμα κάνεις τέχνη, ρε παιδί μου, τι λέει, πώς είμαστε? Τι να πει, ρε φίλε, είχαμε το Σαββάτο, έφυγε ένα φιλαράκι. Άμα, συλληπιτήρια. 56 χρονών. Ναι, κάτι διάβασα. Είδα αναρτήσεις στο Facebook και στα λοιπά. Και άμα είναι ξαφνικά, αδερφέ, να ξέρεις, σου και την κατραπαγιά. Βέβαια, εννοείται, εντάξει. Όπως και να είναι τώρα, τι να συζητάμε, εντάξει. Εντάξει. Κουράγιο στους δικούς του, αυτό, ό,τι και να πούμε. Έτσι. Κατάλαβα.
Όλα τα άλλα είναι... τα άλλα τι, να τρώμε κανένα μελομακάρονο. Ξεκίνησε. Να τρώμε κανένα μελομακάρονο. Δύο μοιράζεις, πέντε τρως. Δεν μοιράζω, ρε. Δεν δίνεις μελομακάρονα. Δεν όχι. Έχει. Α, μάλιστα. Σκεφτούσα αλλά πα... έχω τις πηγές μου. Καλά, εντάξει. Πας τους λες τα κάλαντα. Προμηθεύουμε σφόδρα. Καλησπέρα, ανάρχοντες, και αν είναι ο αριανός σας, μπορείς να τραγουδάς. Ναι. Θα έρθω να στα πω ότι άλλο Σάββατο δεν έχεις εκπομπή. Δεν έχω Σάββατο. Παραμονή θα είσαι εγώ. Εγώ θα έρθω την Παρασκευή να στα πω, θα μας δώσεις κάποια πεντάρι. Τι θα σε δώσω. Θες να σε δώσω ένα μάτς να πληρωθείς, σιγουράκι. Ναι, άμα είναι αυτό, θα δώσω, δεν έχω θέμα. Θα σου πω το άσο χείρε, παιδί μου, και θα παίξει το διπλό. Απλά τα πράγματα. Θα σου πω δύο σημεία και θα παίξει το τρίτο, αυτό που θα μείνει. Και θα είσαι σιγουράκι. Τι πάθανε αυτοί χθες, στο 90 φάγα γκολ. Ποια από όλους. Οι Κιανόλευκοι. Α, στο 89, ναι, ψυχρολουσία. Εντάξει, για την άλλη ομάδα δεν μιλάμε, γιατί με δύο παιχνίδια ο Ρώσος έβγαλε τις μεταγραφές. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς και τι λες. Δεν υιοθετήσεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Ούτε εγώ υιοθετώ. Στο 90 νομίζω αλέξε το μπάσκετ, ξέρεις. Το μπάσκετ έχει 40 λεπτά, εγώ στο 90. Αυτό τι είπα. Ναι, ρε φίλε. Α, καλό ταξίδι να έχουν τα παιδιά εκεί που θα πάνε. Πού θα πάνε? Κιβού. Ποιοι? Κανόλευκοι. Σώζεται πάρα πολύ. Έβαλε κάτω τη Βέρεση, τσούκου τσούκου, πονταλάκι. Δεν θα εύκολα σω... θα αναλγήσουν. Η Λάρισα, δεν θα σωθεί η Λάρισα. Άσχετα που πήρε χθες χικάκι από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τη βλέπω τη Λάρισα. Κυρίως για την έτσι διοικητική γενικότερα. Αυτοί μπορούν να καταλάβουν όλοι τι εννοούμε. Hello. Δεν σ' ακούω. Σε χάσαμε. Να, το γάτος χάθηκε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Καλώς το να. Μπάμπης από Ελβετία. Έλα ρε αγόρι μου. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Καλά είσαι. Ναι. Άμα δεν έχεις την κουμπελιά εκεί πέρα. Τι να κάνεις. Τα κερινά και εκεί τα τέρια. Τι να με κάνεις εμένα μαγκούφι. Περίμενε να ζυκράξω λίγο γιατί όλο μέλια και ζάχαρη ζεις άμα την έχεις. Τώρα έβγαλες τα γρυφονάρια. Τώρα γρυφονάρα, τώρα μεταγραφές, τώρα μπάλα, τώρα πώς τα βλέπεις και τέτοια. Καταλάβες. Τι αγρεύεις έτσι πρωί μας ξύπνησες. Γι' αυτό είμαστε εδώ. 5 ώρα το πρωί εδώ πέρα, 5 και 10 πάει. Για να σε ξυπνάμε, για να ξυπνάμε τον κόσμο. Τι, άμα σας εγώ και στα μέλια και στα σωρόπια και μας ξανακοιμόσαστε. Πώς θα χτίσουμε ακροματικότητες εδώ. Πώς θα φάμε ψωμάκι, βρε παιδί μου. Η αγριοφωνάρα μου δίνει ψωμί. Πέρασες και τα γλυκά, ρε, από τα σουρόπια. Είναι και εντάξει, είναι και περίοδος που ούτως ή άλλως φτιάχνουμε κουλουράκια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα και τσουρεκάκια και έχει. Χρειάζεται και εμείς να συνδράμουμε. Λοιπόν, χαιρετάω και... Και τα λέμε! Κράξε μας πάλι. Έτσι, φιλιά στην όμορφή μας φιλιά στην Ελβετία. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε? Δεν μας περίμενε. Λοιπόν, μη καλείτε άλλο. Το 2-3-2-2-7 και 3-8. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Γιώργο του Ζαγόρα. Έχει κάνει μια αποκάλυψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Μπορεί κάπου να τα βλέπετε το πρωί. Και θα βγει τώρα εντός ενός-δύο λεπτών στον αγέρα της πόλης να μας πει τι και πώς. Γιώργο, είσαι μαζί μας? Δεν είσαι μαζί μας. Δεν με θέλει σήμερα το τηλέφωνο. Είδατε, άμα έχεις καλές ειδησούλες, σε πολεμάνε. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα. Γιατί όταν δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, θα έρθει ο Μωάμεθ. Αέρα, είμαστε κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Ωραία, κατευθείαν. Καλημέρα. Καλημέρα. 6 και 20, φοβερό. Ναι, λοιπόν. Είδες τι ωραία είμαστε. Λοιπόν, εγώ είμαι σε ένα βουνό. Πλάκα κάνεις. Και, ναι, ψηλά. Είσαι το βουνό ψηλά εκεί. Και η σημερινή βραδιά είναι... Με φυτίλευσε και μου έδωσε έτσι κανένα δυο χαστούκια και μου έλεγε ότι πρέπει να βρω μια άκρη και οπωσδήποτε πρέπει να βρω έναν ήρωα όπως είναι ο Κωνσταντίνος από Δευτέρα έως Παρασκευή. Πρέπει να βρω οπωσδήποτε και το Σαββατοκύριακο κάποιον από τις 12 μέχρι τις 6. Μάλιστα.
Διότι σήμερα, εντάξει, ήρωες πρέπει να είναι, αλλά νομίζω ότι έχει ήρωες εκεί έξω. Στην αρχή νόμιζα ότι αναφερόσου σε μένα, αλλά εντάξει, οκ. Όχι, αλλά το συζητάμε. Όχι, για το ήρωας. Για να δεχτώ το ήρωας, όχι για το κοπλιμά, δεν είναι. Καλά, ότι είσαι ήρωας είσαι. Δηλαδή, όταν είδα το 5 και 4 το μήνυμα, λέω, ξύπνησε, ενώ εγώ δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Σε ποιο βουνό είσαι και γιατί δουλεύεις όταν είσαι εκτός εργασίας? Είμαι σε ένα βουνό και τέλος πάντων κάποια στιγμή είμαι σε μια φάση εντελώς χαλαρή. Μου έρχεται γύρω στις 12.30 μια πληροφορία. Όπου για να την τσεκάρω αυτή την πληροφορία που αφορά στον ΠΑΟΚ, έτσι, είναι πολύ σημαντική. Που για να την τσεκάρω μου έχει πάρει κανένα 2 ώρες και παραπάνω. Διότι είναι πολύ δυνατή η είδηση και είναι είδηση για ένα θέμα που δεν το έχω και πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαι ψιλομυρωδιάς τώρα. Ναι. Και θα το αναλύσω σε λίγο για να το καταλάβουν όλοι. Γιατί με επέδρεψε πάρα πολύ, ακόμα και τώρα λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ψαχνόμουν για να... Αν και έχω βρει την άκρη τέλος πάντων τελευταίες ώρες. Και μιλάω για μία αποκάλυψη που έκανα γύρω στις, ενώ το ήξερα το θέμα από τις 12.30 επαναλαμβάνω, γύρω στις 2.30 και αφού τσέκαρα εταιρείες, αφού γκουγκλάριζα μέχρι και δεν ξέρω που είχα φτάσει, υπάρχει μία, η αποκάλυψη μάλλον έχει να κάνει με τα σχέδια που έχει ο Ιβάν Σαββίδης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, για την Τούμπα. Και είναι περίεργο. Γιατί εκείνη την ώρα κιόλας που άρχισα να το ψάχνω το θέμα δεν μπορούσε να με βοηθήσει και κανένα. Τώρα στις 2.30 ώρα τη νύχτα, από τις 12.30 μάλλον και μετά 2.30 που το ψάχνω μέχρι 3 παρά κάπου εκεί που το ανέβασα και δεν υπήρχε μάλλον στον τύπο το συγκεκριμένο θέμα πουθενά. Δεν το έχει πάρει είδηση κανένας. Μέχρι από λίγο, γιατί το είδα και σε ένα πρωτοσέλιδο αργότερα που βγήκε αργότερα σήμερα. Αλλά θέλω να πω κάτι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι έχει γίνει μία ανακοίνωση από μία εταιρεία αρχιτεκτονική ότι εδώ και μία εβδομάδα, γιατί η δημοσίευσή της στα news της, στο site, στο site, πούμε, ναι. Είναι εδώ και μία εβδομάδα, είναι από τις 12 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, και το οποίο γράφει, είναι στα αγγλικά βέβαια περασμένο και ίσως αυτό να δημιουργήσει το πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Η εταιρεία αυτή βασικά όποιος θέλει μπορεί να το δει στο λογαριασμό μου στο Facebook, στο Ζαγόρας Τζόρζος, Ζαγόρας Γιώργος ας πούμε. Ναι, υπάρχει. Γιατί το έχω δημόσιο, δηλαδή δεν το έχω μόνο για τους φίλους όπως έχω συνέχεια, το έχω δημόσιο για να μπορεί να το δουν όλοι, αλλά και στο site στη σελίδα του Λίμπερο, που το έχω κάνει και εκεί δημοσίευση, να το δουν όλοι δηλαδή. Τη γράφει αυτή η εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι καταρχήν? Ναι. Αυτό δεν ξέρω πώς διαβάζεται η εταιρεία, θα το πω εγώ. Ναι. Είναι aeter.gr, δηλαδή όπως το διαβάζουμε τώρα, aeter. Aeter, aeter δικέφαλερ. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Κοίταξε, αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ μέχρι να φτάσω στο να το τσεκάρω, έτσι. Ναι. Γιατί τώρα το βλέπω αυτό, είναι περίεργη η εταιρεία και άρχισα να λέω τώρα αυτό το θέμα πρέπει να είναι λόγω παπάς. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, στα news της, εδώ και μία εβδομάδα, γράφει ότι, γιατί σου λέω, με παιδεύει από τη μία περίπου το θέμα αυτό. Και τα ανέβασα στο Facebook γύρω στις 2.30-3 παρά. Λοιπόν, στα news της γράφει η εταιρεία αυτή ότι έχει αναλάβει την ανακαίνιση. Επαναλαμβάνω ότι είναι αρχιτεκτονική εταιρεία, έτσι, ναι. Από τις κορυφαίες στην Ελλάδα, με έργα τεράστια, ας πούμε, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, μεγάλα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, φοβερές τράπεζες, φοβερά πράγματα. Και αναφέρει ότι έχει αναλάβει την ανακαίνιση, βελτίωση και κατασκευή στέγαση, του σταδίου της Τούμπας. Γράφει, επαναλαμβάνω, εδώ και μία εβδομάδα, ότι έχει αναλάβει, έτσι, η συγκεκριμένη εταιρεία, που επαναλαμβάνω είναι αρχιτεκτονική, τεράστια εταιρεία. Αυτά όλα τώρα που τα λέω έτσι τόσο εύκολα, έσπασα το κεφάλι μου και τα μάτια μου 2 ώρες εγώ για να βγάλω μια άκρη. Ακόμα και το ποιος είναι το αφεντικό, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, τι ακριβώς συμβαίνει, τι έργα έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Υπάρχει λοιπόν μέσα δημοσιευμένο
Εδώ και μια εβδομάδα στο site της εταιρείας, αλλά μπορεί, επαναλαμβάνω, κάποιος να το δει και στο λογαριασμό μου στο Facebook και στη σελίδα του Λέμπορο που το έχω ανεβάσει στο Facebook, φωτογραφίες με το πώς μελετάει ή έχει αποφασίσει να κατασκευάσει την τούμπα, να ανακατασκευάσει ουσιαστικά, να το πω έτσι σωστά, την τούμπα η συγκεκριμένη εταιρεία και ο Ιβάν Σαββίδης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ουσιαστικά μιλάει για τον περιβάλλοντα χώρο, για το σκέπαστρο και τα τριγύρω. Ναι, λέει την ανακαίνιση, ναι, βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου. Τώρα υπάρχει, δηλαδή, κάποιος τώρα για να το καταλάβει όλο αυτό πρέπει να δει τις πόσες, να σου πω, έχει πέντε φωτογραφίες. Ναι, πέντε μικρές φωτογραφίες. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Μπήκες, το είδες. Ναι, έχω μπει. Είναι Photoshop πάνω. Ναι, εννοείται. Είναι μελέτη αρχιτεκτονική, γιατί αυτή είναι η σκέψη τους, τέλος πάντων, να γίνει έτσι. Το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν έχει κάτι άλλο, μια περαιτέρω εξήγηση. Τι εννοείς? Ότι, ρε παιδί μου, λέει, αυτό έχουμε αναλάβει, αυτό το τέτοιο, έχει με πέντε μικρές φωτογραφίες. Το περίεργο, είναι πολλά περίεργα, γι' αυτό έκανα και 2,5 ώρες για να βγάλω άκρη, ως που τελικά αποφάσισα να το μπουμπουνίξω, ας πούμε, να το ανεβάζω στον αέρα, έτσι, γιατί δεν είχα πρώτον βοήθεια πουθενά, δεν υπήρχε πουθενά το θέμα, και επίσης, επαναλαμβάνω, μετά από 2 ώρες που το ανέβασα, βγήκε, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδος εφημερίδας σήμερα, και ουσιαστικά, όχι ότι με βοήθησε αυτό, αλλά τουλάχιστον λέω ότι υπάρχουν και άλλοι προφανώς που το γνώριζαν ή το είδαν από τη δημοσίευσή μου και το έψηξαν να το βρουν. Μπουμπούνισαν, του πιεστηρίου. Είχε αργήσει να βγει η συγκεκριμένη εφημερίδα. Λοιπόν, όλα τα βάζω στο κάδρο, έτσι. Μπορεί και τα παιδιά εκεί πέρα να το γνώριζαν το θέμα. Λοιπόν, έτσι λέω, και εμένα μου ήρθε από πολύ σοβαρή πηγή. Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το έχει δημοσιεύσει συγκεκριμένη εταιρεία, το ξαναλέω, στην σελίδα της, που δεν είναι καμιά εταιρεία που εξηγέλασε, βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα τη δική μας, έτσι, ναι. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και τα λοιπά. Και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Και είναι και μια εβδομάδα πάνω, δεν είναι τώρα... Μια εβδομάδα ακριβώς είναι 12, να τώρα μου το δεις, όπως εσύ αν είσαι μέσα στο site, ας πούμε. Είμαι, ναι, εννοείται. Τελεία, και για τον κόσμο πώς τα ακούει, ας πούμε, με λατινικούς χαρακτηρισμένα, αλλά εντάξει. Είναι AETER, ΑΕΕ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 
εκεί. Δηλαδή τώρα εγώ τώρα τα λέω εύκολα, αλλά είχαν ευρίασει πάρα πολύ που δεν μπορούσα να βγάλω άκρη όλες τις προηγούμενες ώρες. Λοιπόν, υπάρχει άνθρωποι που επικοινώνησαν μαζί μου στη διάρκεια της βραδιάς που και γνώσεις στο αντικειμένο μου επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει αυτή, ότι η εταιρεία αυτή είναι κανονική, αξιόπιστη, δυνατή, με έργα τεράστια. Τι ωραίο αυτό όταν ασχολείσαι με το αθλητικό ρεπορτάζ που ξεκινάς με αφετηρία το αν υπάρχει. Ναι, ρε, με τα τόσα που έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας. Ακριβώς ξέρεις, γιατί την έχουμε, και να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, την έχω πατήσει πολλές φορές. Δηλαδή εταιρείες και τα λοιπά που τις γκουγκλάραμε και δεν έβγαζε κανένα αποτέλεσμα. Και λέγαμε ρε γαμώτο, καλά, αυτός λέει ότι εκπροσωπεί την εταιρεία ή αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει ή αυτός έτσι. Κάτι δεν θα έγραφε εσύ το... στην αναζήτηση, κάτι δεν θα έγραφε, έστω και μια χαζομάρα. Δεν βρίσκαμε τίποτα. Απολύτως τίποτα, έτσι. Μιλάμε για να ψάξουμε την εταιρεία. Δηλαδή, εγώ τώρα που είμαι εντελώς μυρωδιά σε αυτά, έπρεπε να βρω μια άκρη. Πού να βρω άκρη, μία και δύο και τρεις η ώρα, τρεις παρά, ας πούμε. Ισχύει. Ναι, δηλαδή όταν το ανέβασα, το ανέβασα χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά τουλάχιστον είχα κάποια πραγματάκια, δηλαδή αφού τσέκαρα ότι η εταιρεία υπάρχει και ότι. Και μάλιστα το κουμάντο είναι ο κύριος Μπουγαδέλης. Χάρη Μπουγαδέλης. Χάρης Μπουγαδέλης. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι δυνατό κεφάλι από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι γνωστός στους γνωστός χώρους και όλα αυτά. Χρειάστηκε βέβαια να το επιβεβαιώσω από ανθρώπους που γνωρίζουν, αλλά αυτοί είχαν ξυπνήσει λίγο αργότερα, έτσι. Δεν είχαν πάρει λίγο αργότερα, είχαν πάρει το θέμα, εγώ είχα σπάσει το κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, γιατί με προβλημάτιζε το ότι μία εβδομάδα υπάρχει στο προφίλ της εταιρείας, στα news, και δεν το πήραμε χαμπάρι κανένας μας. Έτσι, πρώτο βάζω τον εαυτό μου. Ναι, κοίταξε, και πώς να το πάρεις τώρα, δεν μπαίνεις να δεις, ας πούμε, τα νέα της ITER καθημερινά, ας πούμε. Όχι, αλλά είναι, και ίσως το πρόβλημα να ήταν. Δηλαδή τώρα και τα παιδιά αυτά το δουν, θα σηκωθούν να δουν το ρεπορτάζ, ας πούμε, θα το ψάξουν το θέμα. Ίσως δημιούργησε πρόβλημα το γεγονός ότι ήταν γραμμένο στα αγγλικά.
Δηλαδή είναι, δεν λέει η ανακοίνωση, όλο και το προφίλ της εταιρείας και όλα αυτά, είναι όλα στα αγγλικά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησε μια προσπάθεια, είδα τι έργα έχουν κάνει, τι μελέτες μιλάμε, έτσι, γιατί τώρα όταν αναφέρει στην ανακοίνωση της εταιρεία ότι έχουμε, γιατί αυτό μου δημιούργησε θέματα εμένα, γιατί μου λέει έχει αναλάβει. Έτσι, το έχει αναλάβει σημαίνει ότι προφανώς δεν το πήρε από μόνη της, δεν το ανέλαβε από μόνη της, κάποιος της είπε ότι εσύ πάρ' το. Ναι, της έχει ανατεθεί. Ακριβώς, και μιλάμε για μια αρχιτεκτονική εταιρεία, έτσι, όχι κατασκευαστική, απλά βοηθάει. Έτσι, ναι. Ξέρουν όλοι τα έργα, ας πούμε, ξεκινάει αυτό, ξέρω εγώ, να χτίσει ένα σπιτάκι, ας πούμε, θα γίνει μια μελέτη. Το οποίο με να ξέρεις τι μου λέει, ίσως, ότι σε αυτή την περίπτωση, ότι ενδεχομένως και αυτές οι φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει, ότι απλά ανακοινώνει ότι είχε αναλάβει, ότι να μην έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης, στην τελική της μορφή και. Ακριβώς. Ίσως αυτό να έχει ανακοινώσει. Σημαίνει αυτό που με προβλημάτισε, ότι πρώτον δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεύτερον, ότι ανακοινώνει μια εταιρεία η οποία, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι εταιριούλα, είναι εταιριάρα τεράστια. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος στο προφίλ της και δει τι έργα έχει κάνει αυτή η εταιρεία, τι μελέτες έχει κάνει, να το πω. Ποιους έχει πελάτες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Όταν μιλάμε για μια αρχιτεκτονική εταιρεία, δεν χρειάζεται να διευκρινίζουμε ότι μιλάμε για μελέτες και σχέδια και όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, και συνεργάζεται μέσα στο προφίλ, κάποιος μπορεί να καταλάβει, δύο σειρές να διαβάσει, μπορεί να καταλάβει. Ακόμα και στο Google Translate, να το βάλει, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, και εγώ εκεί τα έκανα, έτσι, δεν κάνω το μάγκα. Απλά το λέω ότι ποιος είναι ο δρόμος και ποιος είναι ο τρόπος που βοηθάει. Λοιπόν, πρώτον αυτή για την εβδομάδα αυτή, που δεν το πήραμε χαμπάρι, και δεύτερον ότι ανακοινώνεται από αυτήν, χωρίς να μας έχει πει ο ΠΑΟΚ εδώ και μια εβδομάδα τίποτα, έστω μια ενημερωσούλα, ρε παιδί μου, ότι παιδιά, ότι υπάρχει αυτό. Έτσι. Δεν έχει υποθεί πουθενά, δεν έχει γράψει κανένα, δεν έχει κάνει καν τίποτα, δεν έχει περάσει το μυαλό κανένας. Και η συγκεκριμένη εταιρεία λέει ότι έχει αναλάβει, δηλαδή αν κάνεις την μετάφραση σωστή, γιατί έψαξα και 500 λεξικά, λέω μήπως αυτή η αναφορά, ας πούμε, στα αγγλικά, σημαίνει και, ξέρω εγώ, για τους Άγγλους, ξέρω εγώ, για τους Αμερικανούς, για τους Ελβετούς, που ήταν και οι προηγούμενους φίλους από την Ελβετία, μήπως σημαίνει κάτι άλλο από τη δική μας τη μετάφραση, την κανονική, έτσι, το undertaken, το has undertaken που λέει. Και το ψάχνα και αυτό μισή ώρα. Αλλά είναι, έχει αναλάβει. Τώρα, το έχει αναλάβει, μπορεί ο καθένας να το μεταφράσει, δεν νομίζω μάλλον να μπορεί να το μεταφράσει με διάφορους τρόπους, είναι ένα συγκεκριμένος ο τρόπος που μεταφράζεται αυτό. Είναι μια εταιρεία, λοιπόν, το μαζεύω, είναι μια εταιρεία αρχιτεκτονική, η οποία έχει αναλάβει το έργο αυτό, το πολύ σοβαρό έργο αυτό, χωρίς να μας έχει ενημερώσει ή να μας έχει προετοιμάσει, τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ. Διότι αυτοί ανακοινώνουν ότι ανέλαβαν την ανακαίνιση, βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου, έτσι το μεταφράζω εγώ, δηλαδή τη στέγαση του σταδίου της Τούμπας. Μία εικασία που μπορώ να κάνω είναι ότι, με βάση και την ημερομηνία στην οποία υπάρχει η ανάρτηση, είναι ότι ενδεχομένως μπορεί, λέω τώρα, να το είχαν δρομολογημένο, αλλά με βάση τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ και την αναστάτωση που υπήρχε στο σωματείο, θεώρησαν ότι δεν είναι επί της παρούσης να ανακοινώσουμε πάλι έργα στο γήπεδο και δεν μας πάρει κανένα σοβαρό. Διότι γνωρίζει τον ΠΑΟΚ, οτιδήποτε δεν πήγαινε καλά η ομάδα, βγάζανε μεσίβρια, Νέα Τούμπα, για να θολώσουν τα νερά. Αλήθεια λες. Αλλά δεν είναι κανένα γραφιάκι. Είναι εταιρεία δυναμίτης. Δηλαδή, ότι φαντάζομαι, και το λέω εγώ αυτό μετά από πολύ ψάξιμο, έτσι, γιατί εγώ δεν την ήξερα την εταιρεία. Προφανώς, δεν μπορούμε να ορίζουμε για τα κατασκευαστικά, λέει, για τα αρχιτεκτονικά. Ενδεχομένως, ίσως κάποιος φίλος αρχιτέκτον ή που ασχολείται με τις κατασκευές μπορεί να μας βοηθήσει. Ναι, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Φαντάσουμε εμένα να το έχω αυτό το πράγμα, αυτή τη βόμβα στα χέρια μου από τις 12.30 μία παρά. Όχι, γύρω στη μία ήταν. Ναι, και μέχρι τις 2.30-3 παρά να ψάχνω να βρω την άκρη μόνος μου. Ναι, και να μην μπορείς, όντως, να πάρεις ένα τηλέφωνο, ένα το, ένα αυτό, ένα εκείνο. Με ελάχιστη βοήθεια. Ναι, τώρα, δηλαδή, φαντάζομαι τώρα το σκηνικό. Ποιον και κάποιον να είχα στο μυαλό μου Κυριακή βράδυ, να τον πάρω να στείλω μήνυμα 3 ώρα, δηλαδή θα μου κατέβαζε ότι κάτι είχε και δεν είχε. Λέει τώρα τι. Δηλαδή, εγώ είχα την τρέλα μου να το βρω αυτό το θέμα, τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό, έτσι.
Εμένα μου δείχνει πολλά πράγματα αυτό. Φυσικά δείχνει. Σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν υφίσταται τα σχέδια κατασκευής αρχικά νέο γηπέδου σε άλλη περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι μένει για πάντα στην Τούμπα. Σήμερα θα γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σίγουρα, θα πάρει έκταση. Εκτός από αυτούς που θα το δουν εγωιστικά το θέμα επειδή δεν το έχουν και το πνίξουν όπως γίνεται στο χώρο μας το γελίο. Στην εποχή του ίντερνετ πλέον, το να έχω θέμα, δεν έχω θέμα, εντάξει είναι... Ακριβώς. Λοιπόν, για να το επαναλάβω, είναι ένα θέμα, είναι μια εταιρεία αρχιτεκτονική από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να την δει, να πάρει μια γεύση. Είναι η ΑΕΤΕΡ, όπως τα ακούμε, έτσι, στα λατινικά φυσικά, αεταφ.gr. Μπαίνει μέσα και βλέπει στα news ότι η ανακοίνωση είναι για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ότι αναλαμβάνει την ανακαίνιση, βελτίωση και κατασκευή στέγασης, στεγάστρου, τέλος πάντων κάπως έτσι, μετάφραση του σταδίου της Τούμπας. Και από εκεί και πέρα ψάχνει και βρίσκει ό,τι επιθυμεί. Είναι είδηση σημαντική, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Πολύ σημαντική είναι. Δεν λέμε ότι άμα ξυπνήσουν κάποιοι, ας πούμε, λίγο αργότερα θα δουν καμιά τύπους με αυτά τα καπέλα, τα περίεργα, τα κίτρινα, πορτοκαλί, τι είναι και τίποτα, μπουλντόζες. Αυτό μπουλντόζες λέω γιατί έχει γίνει στο παρελθόν. Έχουμε γελάσει πολύ με αυτό το θέμα στο παρελθόν. Εδώ με τρόπ κάναμε έτσι, με τα ψέματα. Πήγαμε να ξεκινήσουμε. Ένα πρωί σηκώθηκα και είχε μπουλντόζες και σκάβανε την έκθεση. Εδώ τι να λέμε, εντάξει. Πάντως η εικόνα της Τούμπας είναι εντυπωσιακή. Και οι εικόνες των κατασκευών που έχει κάνει αυτή η εταιρεία, οι φωτογραφίες, οι πραγματικές, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είναι καταπληκτικό, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα προχωρήσουμε και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια είδηση που μας αναστάτωσε. Ήταν περίεργη στο ξεκίνημά της, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που ανακοινώνει κάτι σημαντικό και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και μια εβδομάδα. Και υπάρχει και ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς, ότι όταν συνδιαλέγεσαι, ας πούμε, ένα σωματείο σαν τον ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει. Είναι προβληματικό. Δεν μιλάμε, Μπάμπη, για μια, ξέρω εγώ, μια είδηση, μια φημολογία ότι, ξέρω εγώ, ο Φουφούτερμαν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο διεθνής. Ελβετός μεσοεπιθετικός. Και δεν είναι και μια είδηση, ας πούμε, ότι έγινε ανακαίνιση στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και το ανέλαβε την εταιρεία. Τώρα μιλάμε για όλο το γήπεδο. Ακριβώς. Μιλάμε για έργο τρελό. Ναι, ακριβώς. Και αυτή η εταιρεία μας ενημέρωσε, εδώ έχει μια εβδομάδα, άσχετα αν εμείς οι μυρωδιές το πήραμε χαμπάρι μια εβδομάδα μετά, ότι, και χωρίς ενημέρωση την ΠΑΕ, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει αυτό. Να μπει ο κόσμος να το δει, αυτό εδώ, να βγάλει τα συμπεράσματά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, είτε επαναλαμβάνω στο προφίλ το δικό μου, επειδή το έχω δημόσιο το τελευταίο post που αφορά στο θέμα αυτό, είτε στη σελίδα του Λίμπερο για να βγάλει και αυτός μια άκρη ή ακόμα και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερα να μας ενημερώσουν. Ναι, μαζί και με τα υπόλοιπα project που λέει ότι έχει να λάβει συγκεκριμένη εταιρεία εδώ για την ανακατασκευή αεροδρομίων. Έχει. Ναι, είναι μέσα στο, πώς θα λένε, στα 14 αεροδρόμια, είναι πολλά. Και πολλά από αυτά τα διάβασα στα σχόλια που μου στέλνουν οι φίλοι, έτσι. Κάτω κάποιοι που γνωρίζουν το θέμα. Πιο υποψιασμένοι. Εντάξει, νομίζω τι ώρα θα ανοίγουν, τι ώρα πάνε τώρα, οι αρχιτέκτος πάνε και λίγο αργά στη δουλειά. Είναι μέσα συγκεκριμένη εταιρεία και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, το που γίνει. Που έχει γίνει συζήτηση πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς και στον Αστέρα Μπουλιαγμένης. Ναι. Σε αυτό που γίνεται εκεί, η υπερπαραγωγή το θα αλλάξει, έτσι. Και άλλα πολλά, δηλαδή και στο Αριστοτέλειο είδα, σε τράπεζες, σε εμπορικά κέντρα, πολύ πράγμα. Αλλά ήθελα να πω ότι δεν είναι μια εταιρεούλα που την ψάχνεις και λες τι σηκώσει αυτή, ένα περίπτερο στη Γαμβέτα και ένα μπακάλικο στα Σέρας. Δεν είναι έτσι. Ισχύει. Είναι πολύ διαφορετικά τα γράμματα. Ισχύει. Θα δούμε. Ναι, είναι... Σύντομα πιστεύω θα έχουμε ενημέρωση, γιατί θα το ψάξει και ο κόσμος, θα υπάρχει παράπλευρη. Τώρα δεν ξέρω, ναι, καλά έκανες. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ακριβώς αυτό, ότι κάνεις μια ανάρτηση σε ένα θέμα που αφορά και μια άλλη εταιρεία. Ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ταυτόχρονη
παράθεση τέλος πάντων της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ναι, 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 ναι. Και γίνεται και, είναι και η ώρα που γίνεται, έτσι. Η ώρα που το παίρνουμε χαμπάρι. Εντάξει, εντάξει. Αργάμιση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βρεθεί ο ήρωας, ο οποίος και τα Σαββατοκύριακα θα ξενυχτάει μαζί με εμάς και τον κόσμο στο Λίμπερο 107,4. Μου στέλνει ο Κωνσταντίνος Παπαδαμοναουλάκης, λέει, οι ήρωες δεν κοιμούνται ποτέ. Μην του μπαίνουν, λέει, ιδέες για 7 στα 7. Μου στείλε. Αυτό. Τρέμει όλος ο Λίμπερο τώρα, έχεις καταλάβει. Ας τον πάω και τα σκέπαστρα. Τι αναστάτωση μας προκάλεσες όλους. Αν αυτή τη φωτογραφία που μου στέλνει, ας πούμε, είναι έτοιμος, δεν ξέρω αν σε έστειλε και εσένα. Φωτογραφία ότι είναι έτοιμος με το καπέλο αυτό το άσπρο, το κωμικό. Λοιπόν, ότι είναι έτοιμος για να αναλάβει. Όχι τις εργασίες της ανακαίνησης και τα λοιπά, αλλά του Σαββατοκύριακου. Έτσι, του βραδινού Λίμπερου. Ναι, του Λίμπερου, άμπραβο. Έτσι, έτσι. Αυτά. Μάλιστα. Τα ολίγα. Ωραία. Ωραία ζωάρα κάνεις, ρε. Καταπληκτικά, τώρα θα κοιμηθώ. Έτσι, να είσαι καλά. Και παρόλα αυτά, βγάλαμε ρεπορτάζ για τον Μπάκ και δεν βγάλαμε ρεπορτάζ πιο βουνά είναι ο Γιώργος Ζάγορας. Εντάξει, okay. Θα το χρεωθώ σε αποτυχία. Δεν μπορέσαμε να εκμεύσουμε την είδηση. Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα είμαστε. Να είσαι καλά. Άντε, καλή δυνατή μάχη με φίλια, τσάου. Αυτή λοιπόν ήταν η δυσούλα, μπορεί και η δυσάρα που αφορά το σωματείο του ΠΑΟΚ σχετικά με το ότι υπάρχει μια εταιρεία, ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, το οποίο έχει ανακοινώσει εδώ και μια εβδομάδα ότι έχει αναλάβει την ανάπλαση του γηπέδου της Τούμπας, την κατασκευή νέου σκεπάστρου. Δεν λέει πάρα πολλά, απλά το αντιλαμβανόμαστε και από τις φωτογραφίες, δεν υπάρχει περαιτέρω εξήγηση. Γι' αυτό και είναι λίγο έτσι θολό το τοπίο. Παρ' όλα αυτά, η είδηση είναι πολύ σημαντική εφόσον ισχύει, γιατί εντάξει, θα υπάρξει και η επιβεβαίωση, η διάψευση από τις δύο πλευρές. Διότι δείχνει το στίγμα τουλάχιστον της πλευράς Αβίδη, γιατί στο παρελθόν είχαν ακουστεί ότι ενδεχομένως η νέα Τούμπα, αυτό μπορεί να γίνει κάπου αλλού, ότι ο ΠΑΟΚ μένει στην Τούμπα, τέλος. Αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Όλος ο Λίμπερος εδώ, όλη η ενημέρωση. Μα ρε φίλε, είναι δουλεμένος στην προπόνηση. Έτσι. Βγαίνει τώρα ο τύπος, ναι, ο οποίος θα κάνει εκπομπή 3 με 5 για να μπορεί να συνεχίσει ο κύριος Δευτής να είναι στο βουνό. Ναι. Α! Γι' αυτό καθένας με τον πόνο του. Είναι σαν το τέτοιο, ρε, σαν το ανέκδοτο που λέει, μήπως είναι στο πηγάδι, και λέει από μέσα ο Ζαγόρας, μήπως είναι στο βουνό. Έτσι, έτσι. Ναι, αλλά σου δώσε εδώ θεματάρα για το 3-5, με αυτό θα ασχολείσαι. Εντάξει, όχι μόνο με αυτό. Κοίταξε, καταρχήν όπως είπες και εσύ, είναι λίγο περίεργο το ότι δεν υπάρχει ταυτόχρονη ανακοίνωση. Αλλά όλα φαίνονται πολύ σοβαρά. Δηλαδή, η εταιρεία είναι σοβαρή. Ναι, ισορροπημένα τα πράγματα. Ναι, από τη στιγμή που το site είναι πραγματικό και η εταιρεία είναι σοβαρή και έχει κάνει τόσα πράγματα που έχει κάνει, δεν πιστεύω να της έχει ξεφύγει τέτοιο μεγάλο φάουλ. Τώρα από εκεί και πέρα, με αφορμή αυτό το δημοσίευμα, θα ψαχτεί πολύ το θέμα και μάλλον θα αναγκαστεί και είπα να πάρει μια θέση, να πει κάτι, ρε παιδί. Εγώ... Ναι, όντως ισχύει. Ναι, μεν ισχύει, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμο το τι και πώς. Ναι, 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 ναι. Τα ποσά, η μορφή, ακριβώς το είδος της ανάπλασης. Γιατί το ανάπλαση είναι σχετικό. Ανάπλαση είναι και κάνω και τον καζόν. Ναι, ωραία, εντάξει. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί, δεν μιλάμε για ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, μιλάμε για στέγαση ολόκληρου γηπέδου. Κερκίδες παντού, τέτοια. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να αφορά μέσα στο γήπεδο τόσο αγωνιστικού χώρου, επέκταση κερκίδων και πάντως, αν το σκεφτείς, είναι το πιο κομβικό βήμα του Ιβάν Σαββίδη στην εγκαθίδρυση της δικής του, ρε παιδί μου. Ακριβώς, ναι. Μα αυτό λέω ότι σημειολογικά έχει πολύ μεγάλη αξία η συγκεκριμένη είδηση εφόσον ευσταθεί. Γιατί ναι, μεν είπαμε το πρώτο βήμα ήταν τον πάσιμό του, το δεύτερο βήμα ήταν τα χρέη, τα οποία και τα χρέη έχουν κάτι σημειολογικό, έτσι. Διότι έχουν να κάνουν με περηφάνεια, έχουν να κάνουν με εξυγίανση πραγματική, γιατί άμα χρωστάς έχεις και περιορισμούς στο τι μπορείς να επενδύσεις, έτσι. Και αφού έγινε και εκείνο το βήμα, τώρα βγαίνει προς τα έξω κάτι το οποίο έτσι και έως δεν το είχε αρνηθεί ποτέ ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, ακριβώς. Θα το κάνει. Και εγώ αυτό λέω ότι απλά υπήρχε μια συζήτηση ότι
Το γήπεδο, μήπως αυτό, μήπως καρατάσου, υπήρχε... γιατί προσφάτως είχε ανακοινηθεί και αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λέω ότι... Υπήρχε έχει... αρχικά ένα δίλημα, αν ναι. πρέπει να μείνει εκεί ή αν πρέπει να πάει αλλού. Και νομίζω ότι ήταν μία από τις βασικές ερωτήσεις και στις ποιοτικές μετρήσεις που κατά καιρούς. Δηλαδή, τουλάχιστον δύο έχουν πέσει στην αντίληψή μου που έχει κάνει η ΠΑΕ. Μία ήταν γενικά σε μια σοβαρή μέτρηση, σε συνεργασία νομίζω με το Πανεπιστήμιο, και η άλλη είναι αυτή στους κατόχους διαρκείας. Ναι. Που έχει γίνει μία έρευνα για να δουν τι θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο όσον αφορά το γήπεδο. Πάρα πολλές ερωτήσεις ποιοτικές που έχουν να κάνουν ακόμα και με το προφίλ του Ιβάν Σαββίδη και το τι θέλει να κάνει ο Σαββίδης, αν θα πολιτευτεί, δεν θα πολιτευτεί. Καλά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πιστεύω σε ένα ποσοστό 80-20 θέλει τούμπα, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Ναι, και εγώ έτσι το κατάλαβα και μάλιστα η πλάστιγκα γέρνει προς τα εκεί και με βάση και την πραγματικότητα που λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη ούτε με δημόσιες υπηρεσίες, ούτε να έχεις εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, αναξιόπιστη είναι, ούτε να έχεις εμπιστοσύνη ότι δεν θα κολλήσει κάπου σε μια καταγγελία, σε μια μήνυση, σε μια προσφυγή, ξέρω εγώ, σε βούλη της επικρατείας κλπ. Και επειδή την πάτησε ήδη ο ΠΑΟΚ σε αυτό με το προπονητικό κέντρο. Και όχι μόνο, αν θυμάσαι και με το κλειστό. Μέχρι να πάρθουν εκείνα τα οικόπεδα του ΙΚΑ για να ανοίξει ο δρόμος. Μα δεν το συζητάω, εννοείται. Μα και η Τούμπα μην νομίζει ότι είναι εντελώς λευκή και καθαρή. Ω, καλά, εννοείται. Δεν μπαίνεις στην Νέα Αμερική και βάζεις μπουλντόζες και χτίζεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Και όσον αφορά στις τελευταίες δόμησεις κλπ. Αλλά και όσον αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο δεν είναι ακόμα εντελώς καθαρή. Δηλαδή το γύρω-γύρω είναι ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι ήταν ταμείο του στρατού όταν το παραχώρησε στον ΠΑΟΚ και έγινε η Τούμπα το 59. Αλλά παραχώρησε τα τετραγωνικά που περιστοιχίζεται το γήπεδο, όχι το γύρω-γύρω, το χαλίκι ρε παιδί μου, την Αλάνα. Αν θυμάσαι κάποια στιγμή υπήρχε και μια άλλη Αλάνα που παρκάραμε τα αυτοκίνητα και μετά έγινε σχολείο. Καλά βρε, κάνα σχολεία βρε, δεν τρέπονται να... Έξω την Τούμπα. Ναι, έγινε και το πολιτιστικό κέντρο. Το πολιτιστικό κέντρο, το κολυμβητήριο κλπ. Γίνανε πολλά. Δεν είναι εντελώς καθαρή, αλλά σίγουρα το κομμάτι του ΠΑΟΚ όπως το βλέπουμε είναι εντελώς του ΠΑΟΚ, δηλαδή τα χτισμένα γύρω-γύρω από την Τούμπα, συν το κτίριο το καινούριο που έγινε μετά κάποια στιγμή. Όλο αυτό είναι καθαρά ΠΑΟΚ και εκεί ο Σαββίδης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε συνεννόηση με τον Εραστέχνη, αν έρθει σε συνεννόηση με τον Εραστέχνη. Αυτά έτσι. Βέβαια, όσο το αστείο το ανακεφαλαιώσαμε ναι. και εμείς, γιατί και εμείς μην νομίζεις, ακόμα το ψάχνουμε. Έτσι, δηλαδή, είναι και η ώρα δύσκολη. Τώρα ποιο να πάρει τώρα στα γραφεία, ποιος καθαρίστρια θα ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Και επειδή δεν τίθεται κάποιο θέμα στην προκειμένη περίπτωση, πώς να το πω, κλικ ή να τεθεί ένα θέμα γρηγοράδας μεταφοράς της είδησης, δεν είναι πια και κάτι το οποίο ξέρεις, θα κάνει τον κόσμο να αποφασίσει κάτι αν το ξέρει πιο γρήγορα. Λέμε κάτσε μια να το ψάξουμε και αύριο μέρα του Θεού είναι. Να, αυτή η συζήτηση είναι τώρα που μπορεί να γίνει. Και τώρα αύριο και η ΠΑΕ νομίζω ότι... λογικά θα απευθυνθεί, τώρα θα ερωτηθεί ο επίσημος ΠΑΚ. Και στην εταιρεία βέβαια και στις δύο πλευρές. Και στις δύο πλευρές. Τώρα από τη στιγμή που ναι, η εταιρεία το έχει αναρτήσει είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί επί του θέματος. Εντάξει, και φυσικά και ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τον αφορά το γήπεδο του. Εμένα βέβαια μου μοιάζει έτσι σε ένα πρώτο επίπεδο ότι είναι απλά σαν η ανακοίνωση ανάληψη του έργου. Όχι ότι είμαστε σε θέση πούμε, να δώσουμε περαιτέρω στοιχεία, τι και πώς και και. Αυτό μου φαντάζει τουλάχιστον με την. Τώρα δεν ξέρω, ενδεχομένως να υπάρχει συνολική μελέτη. Δεν είναι καθόλου λίγο. Καλά, ναι, εννοείται. Αν επιβεβαιωθεί. Εννοείται. Έτσι. Γιατί κοίταξε καμιά φορά, ας πούμε για παράδειγμα. Η ΑΕΚ είχε διαλέξει τότε σε δύο φάσεις και όταν γκρέμισε ουσιαστικά τη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και τώρα που μιλάει για Αγία Σοφιά να κάνει αυτό που έκανε ο Σιμίτης ξέρω εγώ που έλεγε αυτό είναι μακέτο. Είναι μακέτο αυτό το έργο. Έκανε, στο μακέτο είναι πάρα πολύ καλή και αυτή. Από και μετά την... εκτέθηκε. Έτσι. Δηλαδή καλό είναι να μην δούμε και πολλές μακέτες. Από την... Ακριβώς αυτό. Γίνεται, από την άλλη το ότι μπορεί να περνάει στο... Έτσι, στο λαού το συγκεκριμένο ζήτημα, ίσως να είναι για πρώτη φορά αληθινό με αυτή την έννοια. Γιατί μέχρι τώρα, πόσες φορές έχουν εγκαινιαστεί γήπεδα, τι μίκρες για τον Ηρακλή, τι αυτό, τι Νέα Τούμπα, τι εκείνο, τι το άλλο. Και δεν έχουμε δει φυσικά στην πράξη τίποτα. Σωστά. Οπότε, σωστά. Ίσως καλύτερα τα πράγματα να κινούνται έτσι υπόγεια και ήσυχα. Είπαμε το.
λες για Μίκρα, ας πούμε, αλλά το, ή για Γυφτιά Γερακλή, αλλά τις μεγαλύτερες καζούρες, τις μεγαλύτερες πλάκες έχουν πάθει οι Αθηναίες. Και ο Παναθηναϊκός. Καλά, ναι, εντάξει, τη Βοτανικούς, ναι, ναι, καλά, δηλαδή, εκεί είναι. Αυτά, αν συνέβαιναν σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα είχε μπει χαστουκέρα στην πρίζα και ακόμα θα μετρούσε κιλοβάτ. Ισχύει. Κατανάλωση δεν Μάλιστα. Και καίει πολύ η χαστουκέρα άμα μπει στην πρίζα. Ωραία, και θα είσαι 3 με 5. Ναι, ναι, το, το σημερινό τελευταριάτικο θα το κάνω εγώ. Ίσως να πάω αγροτικό αστέρα. Σήμερα θα σε ειδοποιήσουν να με βγάλεις. Ίσως θα δούμε. Ανάλογα. Φιλέ, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Θα πήγαινα, αλλά τώρα για να καταλάβεις τη φλόρωση είμαι. Επειδή έχουμε τα live Τετάρτη και Πέμπτη στην Αθήνα. Λέω μην πάω και να αρπάξω κανένα κρύωμα και τέτοια. Γι' αυτό θα δω τώρα τι. Κύριε Σιγάρα, θα σε έχουν εκεί στα όπα όπα. Ναι, στο ανακαινισμένο γήπεδο του Ευόσμου. Να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Δελιγιάννη να κυνηγηθεί σουίτα. Ναι, 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 θέλω κουβερτούλα. Πορτοκαρά σουίτα. Έτσι, έτσι, αγροτικός τέρας. Να σε καλάκι μου, σε φιλούμε. Έγινε αγωνιμό. Τσάω, τσάω, τσάω. Θα ενημερωθείτε βεβαίως και από το ΠΑΟ 24. Λίαν συντόμως. Για το θέμα που έχει ανακύψει εδώ, μας ανακοίνωσε ο κύριος Αγόρας. Το έβγαλε νωρίς, τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 12 η ώρα. Μία, από ό,τι μας είπε, έχει αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ. Καλημέρα στη γραμμή, αν περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον, περίμενες, υπομονητικότατος. Μ' αρέσει που ρώτησες τον Άκη αν θα είναι 3 με 5. Ναι. Από τη στιγμή που ο Γιώργος Ζαγόρας ήταν 6,5 ώρα στον αέρα. Σωστό. Άρα 3 με 5 ο Άκης. Όπως και πήρα, ναι. Πήρα μόνο και μόνο για να θέσω τον εαυτό μου εκτός διεκδίκησης του 7 στα 7. Μπορείτε όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο Λίμπερο να δημοπρατήσετε για το Σαββατοκύριακο το βραδινό. Τρέμουν νομίζω. Εγώ θέτω τον εαυτό μου εκτός μάχης. Σε όλους τους συντελεστές του Λίμπερο με το που λέει ο Ζαγόρας κάτι. Τηλέφωνο πήραν κατευθείαν. Ναι, ψάχνω όλοι κάτι και τέτοια, χτυπάει μια ειδοποίηση. Ξαφανίζονται. Ένας τώρα θα πάρουν όλοι τα δηλαδή. Φοβήθηκαν όλοι πρωί-πρωί στην Αγιαρμός. Παιδιά, ο Ζαγόρας ψάχνει για Σαββατοκύριακο βράδυ. Γιατί να, είδες όμως που εν τέλει συμβαίνουν πραγματάκια από εκεί που δεν το περιμένεις. Εγώ είμαι έτοιμος πάντως, όπως είδες. Ναι, ναι, ψάχνω τώρα πυλοφόροι μυστροί και ξεκινάω για τούμπα, να ξέρετε. Θα σε βοηθήσω. Εγώ γράφω τα τραγούδια για τις οικοδομές, δεν μπορώ να εργαστώ, αλλά θα εμπνεύσω καλλιτεχνικό σου. Κάτι θα γίνει. Τα έργα ανάπλασης. Λοιπόν, καλά, Κωνσταντίνο μου. Φιλιά, τσαου. Καλημέρα στη γραμμούλα, περίμενε. Δεν περίμενε συγκεκριμένη. Η άλλη μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μίλω σε λίγο το διαστημικό σταθμό εκεί. Το... Πάλι εσύ. Αφού το χαμήλω και προηγουμένω. Και τώρα όμως πάλι ακούγεται. Κάνει. Τώρα είμαστε μια χαρά. Μικροφωνίζει. Εντάξει. Είσαι εκεί στην Τούμπα. Εσύ. Για αυτό που ανέφερες προηγουμένως ότι για δυτικά να πάει το. Υπήρχε μια σκέψη. Ναι, ναι. Δεν μπορεί και να υπάρχει. Ναι. Ούτε του περνάει το μυαλό. Ξέρεις γιατί. Γιατί εκεί το διεκδικεί ο Δήμος. Το διεκδικεί το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το διεκδικού χιλιδιό. Ναι, καταλαβαίνεις. Και γίνεται μια χάβρα. Ναι, δεν βγάζει. Γιατί τα στρατόπεδα. Δεν βγάζει άκρη. Ναι, τα στρατόπεδα. Δεν θα βγάλουν άκρη ούτε εσύ 40 χρόνια. Ισχύει. Γιατί τα στρατόπεδα έχουν απομακρυνθεί εδώ και 15 χρόνια. Αλλά ουσιαστικά το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν τα έχει παραχωρήσει προς χρήση. Τι πράγμα. Λέω τα στρατόπεδα έχουν απομακρυνθεί εδώ και 15 χρόνια, επειδή μένω εκεί και το γνωρίζω. Αλλά το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν τα έχει παραχωρήσει ως προς χρήση στους Δήμους ή στους όποιους δικαιούχους τέλος πάντων. Ουσιαστικά στον κόσμο. Δεν υπάρχει. Ανήκουν ακόμη στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο διεκδικεί να χτίσει μέσα σπίτι. Ναι, αλλά τα διεκδικεί και ο Δήμος. Τα διεκδικεί και ο Δήμος. Πάρκα ανάπλασης, το ένα, το άλλο, κατάλαβε. Οπότε, ναι, δεν είναι το θέμα. Πού να μπεις εκεί, πού να μπεις εκεί μέσα τώρα να κάνεις ό,τι. Δεν μπλέκεις, δεν μπλέκεις. Δεν θα βγάλεις άκρη ούτε σε 40 ευρώ. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Έγινε. Τσαω, τσαω, τσαω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας περίμενε. Έλα ρε Άγγελε. Γρήγορα, γρήγορα, εδώ χτίζουμε γήπεδο. Γρήγορα, πες το. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Σαν τους Αγόρα μιλάς και εσύ σιγά. Είσαι σε κανένα βουνό. Σε κανένα βουνό είσαι. Έλα, σ' ακούω. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Δεν κατάλαβα τίποτα, γεια σου Άγγελε. Δεν κατάλαβα, σε ένα ραδιόφωνο να ακούσω τι.
Ακούσε ο Μπάμπα τη Μανίδια, μα έλεγες, θα το καταλάβαινα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Που γράφει εδώ ο φίλος μας ο Τίμολ. Καλημέρα λέει, σήμερα λέει με την παρέμβαση στο Ζαγόρα και τώρα με τον Άκη. Μου θυμίζεις εμένα όταν στο φυλάκι ερχόταν διοικητής και υποειδικητής. Επάγα επέσημο, για να δούμε τι κάνει αυτός ο Τεμπελχάνας. Καλημέρα και στο Γιώργο μας γράφει. Επιτέλους θα έχουμε το δίλημα, γήπεδο ή μετρό, ποιο θα γίνει πιο γρήγορο. Πιο γρήγορα, σωστό και αυτό. Γιατί οι μακέτες για τα περιβόητα έργα και δεν είναι μόνο στον Πάγκο, στον Ηρακλή και σε όλες τις ομάδες κατά καιρούς. Και ο αγροτικός έχει βγάλει μακέτα για νέο γήπεδο και πιο πασεραϊκός έχει εκεί στον περιβόητο περιφερειακό των Σερών, γήπεδο Κωνσταντίνος Καραμαλής μάλιστα. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει γηπεδάρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, το ξέρω. Τι σενάριο έχεις ακούσει? Έγινε μωρό μου, την πόρτσα, η φλέγη καρδούλες. Τι έγινε? Σε ένα ραδιόφωνο έχω ακούσει να λένε έγινε μωρό μου, την πόρτσα, η φλέγη καρδούλες. Καρδούλες, φιλιά, εμότικον, γεια! Έλα μου, έτσι γίνεται σε ένα ραδιόφωνο, λέει, ακούσαμε ονοματεπώνυμο να λένε καρδούλες. Τι μπορεί να θέλει να πει ο ποιητής? Λοιπόν, δεν κάναμε και το διάλειμμα των 6.30, δεν ακούσαμε εκεί την ώρα και τον χορηγό, αλλά θα κάνουμε τώρα στις 7. Στεγνά για να ενημερωθεί ο κόσμος, το πήραμε μόνο κοπανιά σέρι. Και εξελίξεις τόσοι άλλος τρέχουνε. Τη στιγμή μάλιστα που διακόπτεται και το πρωτάθλημα, μια χαρά. Υπάρχει άπλετος χρόνος για να πέσει φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Μπατμανίδη, λόγω επειδή. Ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα στην καινούργια εορταστική εβδομάδα, επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, συντροφιά με τη Mond Alumin. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mond Alumin, στρατηγού Μακρυγιάννη 92, στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722. Στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram βεβαίως. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Όχι ονοματεπώνυμο, αχ κάθε φορά. FM και ενώ σκέτο το μηνυματάκι σας. Αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook likes να φτάσουμε τα 15.000. Έτσι για κανένα λόγο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είσαι και των κατασκευών εσύ. Έλα. Είσαι λέω και των κατασκευών. Όχι, δεν είναι. Α, συμπέρδεψα, εντάξει, οκ, okay, δεν είσαι. Είσαι το διαδρομών τότε, εντάξει, οκ. Okay. Το διαδρομών, έτσι. Λοιπόν, όποιος δεν το έχει καταλάβει, Μπάμπη, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί το λες αυτό? Και αυτό φαίνεται, κοίταξε, η οργάνωσή του είναι υψηλού επίπεδο. Mm-hmm. Νομίζω και σαν ομάδα έχει αλλάξει στάτους και θα φανεί αυτό τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες κούντεψε να διαλυθεί βέβαια ο ΠΑΟΚ. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, όμως θυμάσαι που βγήκα και σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θέλει υπομονή, δεν τον πήγανε πολλά αποτελέσματα, άτυχος. Πραγματικά, δηλαδή σε εμάς με 23 τελικές να έχεις βάλει ένα γκολ είναι θαύμα. Ισχύει. Δηλαδή να βλέπεις το περίμετρο να τρώμε το στο πρώτο μήχρονο και να λες να είσαι παίκτης ατρομήτης και να παρακαλάει να τελειώσει το παιχνίδι και ξαφνικά να κερδίζεις 4-3 το πουθενά με 4 φάσεις στην εστία. Ήτανε και θέμα τύχης, δεν ξέραμε και κάποια άλλα θέματα αποδητηρίων και τα λοιπά. Και εκείνη η ομάδα που κόντεψε πραγματικά να διαλυθεί, δηλαδή στο τσάκ από μια κλωστή. Αλλά θα είχα πει και στον Παπαδομονολάκη. Ναι. Να αλλάξει επίθετο καταρχήν, να τα πούμε για αυτό. Να αλλάξει επίθετο βασικά, ναι. Γιατί τα έχει βάλει με τον Ίδης και του είχα πει ότι όταν θέλει να ξεριζώσεις κάτι, μόνο έτσι με τέτοιες αποφάσεις σε ριζώνεται.
με ήπιους τρόπους δεν βρίσκεις λύση. Mm-hmm. Για μένα ο Ίβιτς είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, γιατί βλέπω την ομάδα πώς παίζει. Σίγουρα μπορεί να έχει κάποια θέματα διαχείρισης, mm-hmm. αλλά είναι ακόμα στην αρχή του, είναι συμπάμπη. Ισχύει αυτό, ισχύει. Τώρα, όσο για το διπλό στην Κέρκυρα και το αν στηθήκανε και δεν στηθήκανε και στηθήκανε... Δεν μπορώ να τα ακούω και αυτά, αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε και από το ράδιο. Αυτά τα δεν μπορώ να τα ακούω. Όχι, okay, δεν μπορούμε να τα λέμε, ελαφρά την καρδία, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πάψει επιτέλους να υφίσταται αυτό το ζήτημα. Τουλάχιστον από εδώ, όπως εμάς, δεν μπορούμε να τα λέμε. Αυτό αποσκοπεί μόνο σε ένα πράγμα, Πάπη, από αυτούς που τα γράφουν. Στην διατήρηση της εσωστρέφειας. Ναι. Ο κόσμος να ασχολείται στα καφενεία με αυτό το πράγμα. Αν στήθηκε ο ΠΑΟΚ και δεν στήθηκε. Εννοείται ο ΠΑΟΚ. Με το λαϊκισμό. Ναι. Ακριβώς. Το καθένα. Όλα τα δηλαδή ξέρουμε. Ακόμα... Όλοι αυτοί που, λένε για, που μιλάνε για μάτς φτιαγμένα και τέτοια. Γιατί δεν έχουν να πληρώσουν μια ΔΕΗ. Άμα ξέραν ότι όλα είναι στημένα και τέτοια, γιατί δεν τα παίζουν να οικονομήσουν. Εγώ αυτή την απορία έχω. Μα και αυτό. Γιατί δουλεύουν ακόμη. Και αυτό και καλό είναι. Και πολλά άρθρα που γράφονται να έχουν κάποια υπογραφή από κάτω. Μην καλά, γράφονται έτσι στον αέρα. Εννοείται. Εντάξει. Μπαλίτσα βλέπεις. Εντάξει. Έχεις να κάνεις με εταιρείες που περνάνε εκατομμύρια. Υπάρχει ένας τζίρος. Δεν λέω ότι δεν γίνονται αυτά. Όλα είναι γίνονται. Εσύ, εδώ και σε απλό επιχειρηματικό επίπεδο γίνονται απίστευτα πράγματα ανάμεταξύ των εταιριών. Τώρα δεν θα γίνονται και στο ποδόσφαιρο. Το επόμενο μάτς νομίζω είναι με το Λευαδιακό, το να βρεθεί παιχνίδι. Ναι, εμβόλυμη αγωνιστική. Δηλαδή, αν πάρει πάλι κερδίσει 5-0, α πούμε, ή 4-0 όπως ο Σπανιόνιος παλιός αστημένος, ο Λευαδιακός αστημένος. Ναι, είδα πολλά γκολ. Αυτή είναι αγωνιστική. Πρέπει να ήταν η αγωνιστική με τα περισσότερα τέρματα. Ωραία. Έτσι και το ΠΑΟΚ δεν είναι 1-20. Είσαι συμπούκ, ρε παιδί μου, και βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ βάζει 5-6 γκολ σε κάθε παιχνίδι τις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Έχει 17-0. Ναι, στα 4 τελευταία παιχνίδια και 17-0 ο ΠΑΟΚ. Εσύ σαν πού θα τον έδινε στον ΠΑΟΚ, το Λευαδιακό. Εντάξει, είχαμε τον δώσει ποσοστό. Ναι, εννοείται. Θα τον έδινε, ας πούμε, ένα 80 ναι. Να κερδίσει. Τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση με τα. Η μπάλα δεν είναι μόνο ποσοστά. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, αλλά ακούω το φευγάτο, να αφήνει υπονοούμενα. Εντάξει. Έτσι. Για να σε τσιγκλίσει το κάνει και τσιμπά. Μια χαρά. Σε τρελαίνει. Εντάξει, αυτή η δουλειά του κάνει. Α μα έλεγε όμως πρώτα και για τον κόλτο offside που βάλα στο μισό μέτρο. Δεν το είδα, είναι η αλήθεια, δεν έχω άποψη. Δεν το είδε. Το δεύτερο γκολ του Ήλτ είναι μισό μέτρο σάι. Α μα πει. Όχι 10 πόντου. Μισό μέτρο. Α βγει, α πει. Ναι. Το περιμένω να βγει να μα πει. Η αδικημένη αντιδιαιτησία και που κατατρεγμένη. Δηλαδή πήρε τον Ελληνιακό Χ με το πέναλτι το. Δηλαδή ούτε στι μαϊμούδε δεν το δίσκει το πέναλτι του Τσιμπούρ. Πήρε το Χ, το τσίπησε το χεναράκι. Θε κερδίζει με γκολ σάι. Α τα πει και αυτά. Μην ασχολείται με τον Πάγκο. Κάτσε να και όταν θα ξεκινήσει η νέα κουμπά, να είναι ο πρώτος που θα πάει να κάνει καταγγελία για τους πελεκάνους που περνάνε από πάνω και τους πολλές. Έχω μια γραμμή. Εντάξει, έχω μια γραμμή, μπορεί να είναι και αυτό. Σε φιλούμε. Τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι να μην πει φευγάτο, ρε. Δηλαδή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ντροπή. Ντροπή και έσχος. Είναι η ώρα που. Θα σε κόψω, θα σε κλείσω, ειλικρινά. Είναι η ώρα που κάνει περιδιάβαση στα άλλα τα ράδια, αλλά θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί για το πάγκο, θα βγει μετά, μα πει τα γνωστά. Όχι, θα βγει. Θα βγει, θα κάνει. Έμαθα ότι οι Αργιανοί λέει από χθες αρχίζουν και σταυρώνουν δάχτυλα, στόμα, γλώσσες και παρακαλώ για την Μπαρτσελόνα πλέον. Σου λέει, άσε να είμαστε και σίγουροι. Ας τρέχουμε την Μπαρτσελόνα στο κύπελλο Ελλάδος. Αύριο είναι η κλήρωση στις 2, τι ώρα είναι το. Βρε, σου λέω θα πέσουν τάματα αύριο να μην. Ξέρεις, του στυλ, ας πούμε, πώς κάνουμε, λέμε να τύχουμε τον ΠΑΟΚ και να κουνάμε το κεφάλι προς τα πάνω. Νομίζω ότι αυτοί που σταυρώνουν περισσότερο δάχτυλα για να κληρωθεί ΠΑΟΚ κάτι στο κύπελλο είναι τα ραδιόφωνα και εφημερίδες. Και εμείς. Καλά, για θα έχει ένα. Ιδίως τώρα που διακόπτεται και το πρωτάθλημα. Θα έχει ένα σουσού, μόνο και αυτό θα μιλάει όλο ο κόσμος. Γιατί εμάς μας βγάζει απ' έξω, κάτσε, εμείς θέλουμε μια εύκολη κλήρωση να περάσουμε. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε να τύχουμε στους 16 τώρα με τίποτα ΑΕΚ και Παναθηναϊκούς, σας, εντάξει. Όχι πάλι, ΑΕΚ νομίζω είναι στους ισχυρούς. Έτσι δεν είναι, ή πέρα ο λάθος. Δεν το θυμάμαι, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι στους ανίσχυρους. Ας τύχουμε και εμείς με καμιά εύκολη μια φορά στη ζωή μας. Τελικά να ξέρουμε ότι χαίρουμε τον Άρη, πηγαίνουμε και παίρνουμε κύπελα. Έτσι είναι. Αν το δεις και. Ξέρεις, έτσι με βάση σημειολογική και με βάση ονούς. Σου έχει πάρει ο Άρης κύπελο. Μην το ξεχνάς. Και να κάνει ο Άρης. Σου έχει πάρει κύπελο. Γιατί πότε γυρίσαμε στο 70 και δεν το ξέρω. Εντάξει, σου έχει πάρει ρε παιδί μου. Η ιστορία έχει γράψει ότι έχεις κερδίσει ένα τελικό. Δύο τελικούς αναπτυχθήκαν οι δύο ομάδες. Ένα είναι τα.
τα αποτελέσματα. Και τι θα πάρει, Άρης Κυπέλλου. Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, σου λέω το στατιστικό, μια και μίλησε για σημειολογία. Και ναι, και μετά θα έρθει παγκόσμια ειρήνη και πηγή ευτυχία, ξέρω εγώ. Καθήλυνα είναι αρμόδιοι. Εγώ ξέρω, φίλε μου, ότι όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, όλοι οι πόλοι είναι χαρούμενοι. Χαρούμενος ο κόμος, χαρούμενοι μαγαζάτορες. Έχουμε λεφτά στις τσέπες μας, βγαίνουμε έξω, διασκεδάζουμε, χαιρόμαστε τις οικογένειές μας. Τα ραδιόφωνα δεν είναι χαρούμενα το κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και όλοι σε αυτήν την πόλη ευχαριστημένοι. Τι να πεις τώρα. Ευχαριστημένοι, Αργιανοί και τα ραδιόφωνα. Τι να κάνουμε. Τι να πεις τώρα, ας πούμε, πώς να στείλει. Υπάρχουν όχι και μια μεγάλη μερίδα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι ο παδό του ΠΑΟΚ, η οποία είναι, ξέρεις, αυτοί που σφίγγουν γροθιά, υδρώνουν παλάμες. Κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ, όχι, κερδίσαμε σήμερα, θα πούμε αύριο και τέτοια πράγματα. Κατάλα, το 90% της πόλης είναι χαρούμενο. Πώς να βγεις να τα καταστρέψεις όλα αυτό, εμένα μου κάνει εντύπωση βέβαια, εντάξει. Καλά, εντάξει και παφτίζεις. Εννοείται φυσικά ότι μπορεί να κάνεις 22 νίκες συνεχόμενες, 19 νίκες συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, 20 μήνες ήταν τα μάτια που είχαν μείνει, την τελευταία φορά που πήγαμε να διαλυθούμε. Και την τελευταία αγωνιστική να πούμε να κάνεις κανένα 1-1 και να αρχίσεις να πινελικιάζεις και να καταστρέψεις το σύμπαν ολόκληρο. Έτσι, αυτό είναι πάω. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι πριν από δύο εβδομάδες, ειλικρινά, αυτό που πήγε να γίνει. Ίσως ο κόσμος δεν το κατάλαβε τόσο καλά. Δεν το ξεχάσαμε, το θεωρούμε φυσιολογικό. Ότι δεν ήταν, ήταν κάτι παραπάνω το φυσιολογικό από το συνήθες. Μπαμπή, όταν είσαι πάω, το ξέρεις. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα ο απλός οπαδός μιας άλλης ομάδος. Ακόμα και ο φανατικός οπαδός μιας άλλης ομάδας το καταλαβαίνει το πράγμα αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να φτάσει στο Ζενίθ, από το Ζενίθ στον Αδύρ, σε χρόνο ρεκόρ. Και αντίστροφα. Έτσι. Και στρόφος. Δηλαδή εκεί που είσαι στον πάτο, ξαφνικά κάνεις ένα 0-1, γίνεσαι θεός, έχεις το σκραυνό σε χέρι και χτυπάς όποιο θέλεις, είσαι ο Δίας ας πούμε, κυριαρχείς τον κόσμο, και ξαφνικά γίνεται ένα 1-1 και την επόμενη μέρα στα τάφταρα και φωνάζεις βγάλτε με έξω. Και αυτή... Έτσι είναι, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός. Αυτή είναι η εξήγηση γιατί η ομάδα δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Μα η ομάδα κουβαλάει αυτό το βαρύδιο της αυτοκαταστροφής. Δηλαδή της υπερβολής. Όχι της αυτοκαταστροφής. Υπερβολή. Όχι παιχταράδες το καλοκαίρι ήρθαν εδώ. Σου είπα, είναι υπερβολή. Βάζει ένα γκολ κλάσο κύπελο, έλα παιχταρά μου, ξεμπούκωσες, μπράβο παιχταρά μου. Έχετε προθέσει καρτέλα ένα πέναλτι. Ο Θεός το κάνει πέναλτι. Ω φίλε, γρήγορα, πάτε τα πράγματά σου, μην γυρίζεις πίσω. Με παγωμένο νερό να κάνεις μπάνιο, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ναι, μα αυτό λέμε. Είναι θέμα νοοτροπίας. Το μόνο που δεν αλλάζει, το μόνο που δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ είναι η ψυχολογία του κόσμου όσον αφορά τις νίκες του ΠΑΟΚ. Όποτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνεις, βγαίνεις έξω και στην πόλη ως μήνες, ρε παιδί μου, μια αίσθηση πτυχίας. Λογικά, οποιοδήποτε φίλαθλος και να κερδίσει η ομάδα του θα είναι χαρούμενος. Εσύ θα περπατάει με... Μιλάμε για την πόλη του ΠΑΟΚ όμως. Εντάξει, άσε και οποιοδήποτε φίλαθλος, δεν μας νοιάζουν να κάνουν οι άλλοι φίλαθλοι. Έτσι, όποτε κάθε την πόλη, επειδή ακριβώς ζει με την υπερβολή, όποτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ, νομίζω είναι μια υπερβολικά χαρούμενη μέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ΠΑΟΚ. Νομίζω η υπερβολή είναι ζήτημα της Θεσσαλονίκης. Καλά, εννοείται. Θα μπορούσε να είναι σε άλλη πόλη ο ΠΑΟΚ. Τίποτε φαινόταν. Ο Άγγελος Αστυλιάδης το είχε πει. Να πάρω την ομάδα και να την πάω σε άλλη πόλη. Ναι. Ήταν η πιο σοφή δηλώση που έχει κάνει. Για μένα. Τελικά πέρα τον εαυτό του και πήγε σε άλλη πόλη. Καλά, εντάξει, άλλο αυτό ρε παιδί μου, αλλά είχε πολύ μεγάλο δίκιο συγκεκριμένη. Την είχε κάνει αυτή τώρα το νομίζω το 97. Εκείνες τις εποχές με Βαλένσια και καλά, τέτοια. Το 97 είχε πει και το περίφημο θα πάμε στο Άρσεναλ να κερδίσουμε. Στο Άρσεναλ. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή έχει πει διάφορα ο Άγγελος. Αυτό που συμφωνώ με τον Άγγελο απόλυτα είναι σε αυτό που σε πήγε την Τούμπα κάποτε. Ότι η Τούμπα μπορεί να σε καταστρέψει. Ακριβώς. Και να σε κάνει Θεό. Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα όμως βγήκε να μιλήσει και δεν μίλησες για Τσόχλα που πήγε να πάρει το ματσάκι μόνος του. Εγώ σου λέω δεν θα ξανασχοληθώ με τον μπάσκετ αν δεν με αποδείξουν με στοιχεία. Ναι. Με DNA, δεν ξέρω, με ληξιακές παρασκηνήσεις, ότι αυτοί οι τέσσερις παίζουν στον ΠΑΟΚ καταρχήν είναι Αμερικανοί. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση, μισό εκατομμύριο είναι Αμερικανοί. Ναι. Έτσι, ούτε καταγωγή από το γύρω νησιά δεν έχουν. Βασικά ούτε το ημισφαίριο δεν πρέπει να είναι. Απ' τις Αντίλες. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος και κατά δεύτερον ότι αυτοί είναι βασκεμπολίστες. Με δελτίο βασκεμπολίστες κανονικά. Να μπήξουν με το δελτίο τους, παιδί μου. Με επίσημη αρχή ότι ναι, έχουν δελτίο βασκεμπολίστες. Εντάξει, ρε, με τον Ολυμπιακό έπαιζες θες. Βρε εσύ πολλές σχέσεις έχουμε με τον Ολυμπιακό τώρα. Εκτελείς εσύ και το καλάθι. Έτσι. Είσαι εσύ η μπάλα και το καλάθι. Και ο Σακύλο Νίλ δεν έβαζε βολές. Δηλαδή τι, είσαι εγώ ικανό να έπαιρνες... Έχουμε γεμίσει με τέσσερις λάμπλεϊ. Τι μου λες τώρα. Δηλαδή αυτό πράγμα δεν γίνεται με τις βολές. Τους βλέπεις να εκτελούν βολές και τους πιάνουν δάκρυα. Κλαις εκείνη τη στιγμή, λες όχι ρε πάλι βολές ρε φίλε, άσε εκτελέσεις τρίποντο καλύτερα. Στο ημίχρονο τα παιδάκια με βάζουν πιο πολλές που κάνουν το... Δεν υπάρχουν, δεν είναι μπασκετμπολίστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μπασκετμπολίστες. Δεν ξέρω πού τους βρήκανε, πόσο τους πληρώνουν, αν μας πληρώνουν αυτοί να παίξουν, δεν είναι μπασκετμπολίστες. Αυτοί οι τέσσερις που έχουν φέρει για Αμερικανούς, από αυτούς ο ένας να πω ότι είναι Αμερικανός, άντε, ή έστω τέλος πάντων έχει καταγωγή τη μάνα του, έτσι. Ο δεύτερος μπορεί να έχει παίξει και λίγο μπάσκετ, κουτσά τραβάσει καμιά λάνα σε καμιά παιδική χαρά, αλλά μέχρι εκεί. Οι άλλοι δεν είναι μπασκετμπολίστες. Έτσι. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστούμε. Σας χαιρετώ, καλημέρα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Σε FM και ενώ μηνύματα για αποστολή στο 545-26.
και λόγο, επειδή μας κάνετε τα like στα Facebook. Αθλητικιά Δευτέρα, όπως και να το κάνεις. Πλούσια δραστηριότητα. Συν βεβαίως, βεβαίως, και την είδηση που μας μετέφερε το νωρίς το πρωί ο Γιώργος Ζαγόρας, όσον αφορά την ανακοίνωση από ένα αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, το ΑΕΤΕΡΑ, έτσι λέγεται. Συμπιολογικά εμένα μου κάνει πάρα πολύ. Δεν γίνεται να ανακοινώνεις έργο για τον ΠΑΟΚ να λέγεις ΑΕΤΕΡΑ. Το οποίο έχει αναλάβει, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, την μελέτη για την ανάπλαση, να το πούμε, για την ανακαίνιση του γηπέδου της Τούμπας. Κυρίως αφορά το στέγαστρο και τους περιβάλλοντες χώρους, από αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε, γιατί είναι και λιτή ανακοίνωση. Έχει την παράδοση κάποιων φωτογραφιών. Photoshop βεβαίως, όσον αφορά το πώς θα είναι το νέο στέγαστρο γύρω-γύρω στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό ακριβώς είναι και η ώρα δύσκολη για να εκμεύσεις και να βγάλεις το ρεπορτάζ. Τώρα πια να πάρεις τα γραφεία να βρεις. Μην βλέπετε εμείς που είμαστε από το πρωί εδώ. Άλλες εταιρείες ξεκινάνε πιο αργά. 7.30-8 τώρα. Μπορεί να μας βοηθήσει βέβαια και κανένας αρχιτέκτον. Αθλητικότατο λοιπόν το Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά γκολ. Αλλάζει επίπεδο το ελληνικό το ποδόσφαιρο. Μόλις ένα 0-0 χθες το βράδυ στο τελευταίο παιχνίδι που έκλεισε το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε το ΑΕΚ Παζιάννινα βεβαίως στις 7.30. Μόνο το ΑΕΛ Παναθηναϊκός έληξε 0-0 στα άλλα. 4 και 5. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, φλας? Το τρένο συνεχίζει ρε φίλε. Έτσι. Και ακόμα και στο 88 εκεί ρε φίλε. Έτσι και στο 88 θα με... Τι στεναχώρια τραβήξαν αυτοί χθες ρε. Έρχεται, έρχεται. Βέβαια έρχεται ρε φίλε το τρένο. Έτσι πρώτος σου άρεσε. Αυτοί τώρα κερδίζανε την Κέρκυρα και το Πανελλησσυνιακό. Ομάδες φουτμπολ. Ομάδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ομάδα φουτμπολ τώρα, ρε. Τι να λέμε. Έρχεται το τρένο. Διαβάζεις καθόλου έτσι site γενικά, έτσι, ειδήσεις και αυτά? Πάντα. Πάντα. Διαβάζεις και το άλλο, το 30-30-30, το ραδιόφωνο. 33, συγγνώμη. Το 30 βγαίνει 90, μένει και ένα 10% για τους υπόλοιπους ενδεχομένως. Για την Καλαμαριά, ρε. Για την Καλαμαριά, τον Αγροτικό, τον Μακεδονικό. Ναι, το άλλο 10 είναι το Μακεδονικό, μην το ξεχνάμε αυτό. Το πιο ωραίο, ας πούμε, είχε κανένα 7 αναρτήσεις, έτσι, για την νίκη του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και πόσο καλός είναι ο ΠΑΟΚ και το 2017 θα είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ και... Μπλα 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 τα γνωστά. Και το ένα ήτανε να είχαν 1000 μάτια, λέει, τον ΠΑΟΚ να βλέπανε. Το είδες? Ναι, και 1100 να σε κλείσει. Όχι, δεν το είδα. Εγώ δεν το άλλο. Ναι, είδα το κορυφαίο πρωτοσέλιδο χθες που λέει χόρεψε πεντεζάλι στην Κέρκυρα. Πεντεζάλι, ναι, στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, ναι, λέω δηλαδή. Όχι τώρα, στην Κρήτη, ναι. Ναι, όταν θα πάει ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη, ας πούμε, θα φάει κουμκουάτ, ας πούμε. Δηλαδή, απλά έχουμε ένα τίτλο και τον βάζουμε ανά πάσα στιγμή επειδή ξέρουμε ότι μπορεί σε 10 χρόνια ο ΠΑΟΚ να πετύχει πεντάρα στην Κρήτη. Εμείς θα το βάλουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Η Γερμανία τώρα με τη Σάκη θα χορέψει Βάλτσερ, Βίνερ Βάλτσερ, ξέρω, από την Αυστρία. Ναι, λίγο προσοχή ας πούμε σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, καλά είναι τα λογοπαίγνια. Αλλά ρε παιδί, εντάξει, καλού η Κρήτη, άλλου η Κρήτη. Τόσο τους κόβει ρε φίλε. Αυτό το πράγμα ρε παιδί. Ας ακούνε εδώ λογοπαίγνια, το λόγο επειδή τους παρέχει τζάμπα πρωτοσέλιδα. Ας πούμε, παίρνω τηλέφωνο και θα δίνω εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Πώς είμαστε, καλά? Καλά, καλά ρε φίλε, δόξα τω Θεώ, τώρα εδώ ξεκινάμε πάλι για δουλειά. Νωρίς. Εγώ χάρηκα με αυτές τις δύο νίκες του ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί μετά οι σφαγιάρες θα είναι πιο καλές. Αμάν. Θα γίνεις ο πιο άρρωστος. Γιατί μέχρι, κοιτάξτε, πρόσεξε, αν λέμε τυχόν, ας πούμε, αυτό που συζητάει όλη η πόλη, κληρωθεί ΠΑΟΚ με Άρη στο κυπέλλο, επειδή θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα θα παρακαλάς για νίκες του ΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, εννοείται. Μέχρι να έρθει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εννοείται, γιατί στο τέλος θα χαρούμε εμείς. Αλλά αυτό το λέω. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να κληρωθεί ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή το θέλουν όλοι, δεν πρόκειται να κληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί... Άρης Ηρακλής δίνω στο κύπελο. Άρης Ηρακλής, ναι, ναι. Ξενέρωτο. Τι πλάκα κάνεις, ξενέρωτο. Τι λες ρε, τι ξενέρωτο. Εύκολη πρόκληση. Καλά. Ο Ηρακλής δεν τον υπολογίζουμε. Εντάξει, Ηρακλής, γιατί δεν τον υπολογίζεις, γιατί δεν τον υπολογίζεις? Εγώ να σου πω, στη ζωή μου τα 30 είμαι, δεν έχει τύχει να μιλήσω με Ηρακλιδέα.
παράδειγμα. Ένα γνωστό. Στην Γερμανία, ρε εσύ. Στην Γερμανία. Αχ, τι λέω, ο Βλάκας τι λέω. Λέει, καλά μου λέει εδώ. Ο Ηρακλής λέει, ρεγίδι αποκλείστηκε και το έδωσε και προγνωστικό. Α, καλά είναι και αυτό, ναι ρε φίλε. Μεγάλη ενημέρωση κύριε και κύριοι, το λόγο. Ναι ρε φίλε. Θα τον ξαναφέρουμε ρε παιδί. Ισόβαθμος αποκλείστηκε με το Παναθηναϊκό. Καλά, εντάξει. Τόσα ξέρουμε, τόσα λέμε. Είναι που διαβάζω και τα ρεπορτάζ. Με τον Ηρακλή, με τον Ηρακλή να κληρωθούμε, ναι ρε. Γι' αυτές φέλω εγώ επειδή. Να σε καλά, σε φίλε. Έγινε ρε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μόνο εμείς κυρίες και κύριοι, κανένας άλλος. Εννοείται τέτοιο ρεπορτάζ. Όχι, να το επαναφέρουμε, θα κάνουμε ένσταση, γιατί το είπαμε, δεν κατάλαβα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό. Το μηνυματάκι σας αποστολή στο 545-26. 4-7-12. Όχι, δεν κάνω τηλέφωνο. 4-7-12-13-16-20-21-22-23 τέρματα. Σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια. 1, 6, 0, 0, 23 τέρματα και έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πας Γιάννη σήμερα σε 7.30. Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης 1-1, ψυχρολουσία για τον Ηρακλή. Σκόραρε στο 75, ισοφαρίστηκε στο 89. Δεν τα κατάφερε να πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Και απέναντι και στον Αστέρα Τρίπολης, αν μη τι άλλο, που υπάρχει το γνωστό θεματάκι. Παρ' όλα αυτά, ίσως να είναι ένα δείγμα ότι η ομάδα μπορεί να βρει ένα μπούσουλα, ένα δρόμο, σε συνάρτηση με το ότι η Βέρεια δεν φαίνεται ικανή από ό,τι όλα δείχνουν. Θα μας το πει το πείμα και το αντίο πολύ σύντομα. 0-4 πέρασε το Σάββατο μέσα από την γειτονική μας πόλη, η Ξάνθη. Σαρώνη έχει σκαρφαλώσει τη δεύτερη θέση, τσούκου τσούκου και αθόρυβα, του βαθμολογικού πίνακα. Θα σου βγάλει και ένα δύσκολο προγραμματάκι παίζοντας όλα τα ντέρμπι, και πολλά εκτός. Έτσι όπως έχει γίνει τουλάχιστον και η ανακατανομή του πρωταθλήματος. Πλατανιάς Ατρόμητος Αθηνών 3-0, επιβλητικότατος ο Πλατανιάς επί του Ατρομήτου. Κέρκυρα ΠΑΟΚ 0-5. Το Σάββατο έβρεξε γκολ. Χτες, Κυριακή, Ολυμπιακός Πειραιός Πανετολικός 3-1 με ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα τέρματα. Λεβαδιακός Πανιώνιος 1-4. Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Λάρισα Παναθηναϊκός 0-0. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός σταθερά πρώτος με 31 βαθμούς. Η Ξάνθη δεύτερη με 22 μαζί με τον Παναθηναϊκό. Τέταρτος ο Πανιώνης με 21, πέμπτη η ΑΕΚ με 19. Στην έκτη θέση ο Πας Γιάννενα με 17 και ένα αγώνα λιγότερο όπως και η ΑΕΚ. Στην έβδομη ο Ατρόμητος Αθηνών με 17, ο ΠΑΟΚ με 17 επίσης. Στην ένατη ο Πανετολικός με 15. 10η θέση ο Πλατανιάς με 14, στην 11η Κέρκυρα με 12, Λεβαδιακός 12, Αστέρας Τρίπολης 12, στην 14η θέση η Λάρισα με 10, η Βέρεια με 8 και ο Ηρακλής με 7. Για τη Φουτμπολίν, ο Άρης επικράτησε με 3-2 των Τρικάλων χθες το Κλεάνθης Βικελίδης και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου σκοπεύει να παραμείνει μέχρι τέλους. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Πανεγιάλος ο Χαρναϊκός 0-0, Παθραγικός Πανευσυνιακός 1-0, Σπάρτη Καλονία 1-1 με πανό το Σπαρτιατώνε για να κόπουλε γύρνα στην ΠΑΕ. Αναγέννηση Καρδίτσας και Σαμικός 0-1. Σαμικός αθόρυβα, τσούκου τσούκου, θα παίρνει τα πονταλάκια. Και στη βαθμολογία, Άρης 14, Λαμία 13, Αχαρναϊκός 11, Απόλλων Σμήνης 11, Αγροτικός Αστέρας 10, Πασεραϊκός 10, Σπάρτη 10, Όφη 8, Πανθρακικός 8, Τρίκαλα 7, Κισαμικός 7, Καρδίτσα 6, Εγινιακός 5, Πανεγιάλεος 5, Χάνια 4, Καλυθέα 3, Καλονί 3 και Πανευσυνιακός 0. Βέβαια έχει και σήμερα παιχνίδια στις 3 ώρα Αγροτικός Αστέρας. Η μισή αγωνιστική διεξάγεται ουσιαστικά σήμερα. Αγροτικός Αστέρας Πασεραϊκός, Εγινιακός Απόλλωνος Μήνης, Καλυθέα Όφη και Χανιά Λαμία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα ρε Γιώργο. Τι λέει? Λίγο θα μας έλεγες, ναι, ότι ο νικητής έπαιρνε και πρόκριση στην Ντερτότο.
Ποια άλλη ομάδα. Ο Πανιόνιος προκρίθηκε. Το επόμενο παιχνίδι ήταν Πανσεραϊκός Πανιόνιος και τέτοια. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Άμα είσαι προφήτης, άμα είσαι στα λεγάκια, τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Μετά τα αποτελέσματα που δώσαμε την Παρασκευή. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι είχαμε 0 στα 8. Εμείς τα είπαμε εδώ. Ακούστε τι θα πούμε, παίξτε όλα τα αντίθετα. Και ο κόσμος γι' αυτό περιμένει το λόγο επειδή να δώσει προγνωστικά. Αλήθεια, αυτό το Σαββατοκύριακο. Την επόμενη αγωνιστική θα το κάνω, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε 20 μέρες να το σκεφτούμε και αυτή. Τώρα, πάνω που βρήκαμε ρυθμό λίγο στο πρωταθληματάκι, τσούκου, πάρ' το διακοπή. Μα, πλάκα κάνεις. Και όλα έχουμε θέμα. 3-0-4. Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, αρχίζει και επιστρέφει στα γήπεδα, χορταίνει μπάλα και κατευθείαν να τον βάλετε έτσι, ρε, να το κόψετε. Ναι, και λες κάτι να δω, Λάρισα Παναθηναϊκός, αφού μπαίνουν πολλά γκολ παντού. το βράδυ. Και, είχε μηδέν φάση στο ημίχρονο. Τίποτα. Ναι, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Απλά ξύλο. Δεν έκατσα να το δω με τίποτα αυτό το παιχνίδι. Το είχα καταλάβει. Το έλεγα. Δεν ξέρω τι το δώσαμε, αλλά τέλος πάντων. Εσύ το έδωσες. Διπλό. Τόσα ξέρουμε και τόσα λέμε. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Τόσα ξέρει. Κάτι ήξερε ο Γιάννης που έλεγε για σούτια. Α, το ήξερε γιατί ήταν και σκληρό ματσάκι. Ναι, μάλιστα. Πώς είσαι κατά τα άλλα. Όλα καλά, ησυχία. Όχι, ησυχία. Σε νύχτα για NBA πάλι. NBA, είχαμε κανένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Όχι, αλλά σηκώθηκε στο ταβάνι το Spurs η φανέλα του Duncan. Α, αποσύρθηκε. Ποιο νούμερο φορούσε ο Τιμ Ντάγκαν? Το 21 νομίζω. Το 21, μάλιστα. Τελετή, πώς λέγεται αυτό? Ανάρτηση. Φανέλα, ξέρω. Απόσυρση. Ναι, σαν τα αυτοκίνητα. Και έχουν αποσύρει, λέει, 10-15 φανέλες. Δείστε, γι' αυτό έχουν αυτοί παίζουν. Ω τα 100, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Ναι, ω τα 100 θα είμαι πάλι εδώ να σου τραγουδώ. Μάλιστα. Να σε καλά, Τζορτζ μου. Καλημέρα, σε φιλούμε. Λοιπόν, 7:30 κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Πολλά ωραία συμβαίνουν και στο Τουριφίλι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο μισάωρο του Λόγο Επειδή με την Μόντα Αλουμίν συντροφιά. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου. Πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Στο τηλέφωνο 2310-600-722, στο modalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Καλημέρα και στην γραμμούλα μας. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Χαίρετε κύριε Κώστα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται πάπη? Μια χαρά είμαστε, εσείς? Ωραία δήλωση του καλή. Ναι, ναι. Έρχονται λέμε την κομμενίτσα και πάνε πριν τα ποτάκια και πάνε τους πλακούς. Ναι, ένα εργοστάσιο τους βγάζει. Καλυντζάκι, ανατολάκι. Σωστά. Κολτσίδα. Ναι, μια κοψιά, ναι, αυτό. Κολτσίδα. Λείπουνε τέτοιοι center back. Ναι, ένα εργοστάσιο τους βγάζει. Δεν υπάρχουν αυτοί, ας πούμε, ξυλοκόποι που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτός πάντως ο παίκτης της Κέρκυρας, στον κόλ που έβαλε, εγώ 60 χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο, δεν έχω δει από αμυντικό τέτοιο γκολ. Θα έχει να λέει στα εγγόνια του, ρε παιδιά, έβαλα σαν αμυντικό τέτοιο γκολ. Αυτό κουλάρα. Έτσι. Σπάνια περίπτωση. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν, εντάξει. Αλλά σου λέω, δηλαδή... Προσπαθώ να φέρω στο μυαλό μου παρόμοιο γκολ, δεν μπορώ να το φέρω. Ναι, που εδώ ξέρω το Θεό, τη μνήμη τη διατηρώ ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, χαμηλά την μπάλα πάντως, αυτές οι κραυγές, οι εξαλότητες δεν μ' αρέσουν, γιατί θα έρθει η ΦΑΠΑ και μετά θα... Φυσικά είμαστε κυκλοθυμικός λαός. Καλά, εμείς, εντάξει, η Μεσόγειο. Από την
πέσω από τα ουράνια στην απογοήτευση. Ακριβώς. Απορώ πως δεν ήμασταν εμείς που υποδεχθήκαμε το Χριστό και το σταυρώσαμε κιόλας ταυτόχρονα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κανονικά εμάς έπρεπε να εννοούσε η Καινή Διαθήκη. Ναι, πιστεύω ότι αυτή η τελευταία έκδοση του Χριστού που είδα με σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον, αν το έχεις δει. Ναι, όχι, δεν το έχω δει. Ναι. Αμάν. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο δείχνει το μαρτύριο, ναι, είναι... δηλαδή, σε σφίγγει την ψυχή. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ έντονο. Ναι, δεν το είχα διαβάσει, αλλά δεν το είχα δει. Ναι, θα μπορούσαν να είναι Έλληνες εκεί στη θέση. Δηλαδή, αυτή η ευκολία του να, ναι, ναι, την μία, ναι, να είμαστε, ναι, στα ουράνια και μετά, άιντε, ναι, να καλύψουμε, ναι, όλα. Η Δήμη της Βασίλης. Ορίστε, δεν το άκουσα αυτό. Η Δήμη της Βασίλης, λέω. Η Δήμη της Βασίλης, τι ήταν. Είναι στη Γαλλία του Μεσαίωνα. Ναι, 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 ναι. Ή στην Ισπανία της Ιεράς Εξέτασης. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, παιδιά, και καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά να είστε καλά. Έχουμε ακόμα μια εβδομαδούλα. Έχουμε, αλλά εντάξει. Αλλά μπαίνουμε σιγά-σιγά σε κλίμα. Αφού μπήκαμε στη ρότα. Από αύριο, σήμερα να ξεπετάξουμε τις αγωνιστικές και αυτά, και από αύριο που σταματάνε και τα πρωταθλήματα, θα έχουμε... Εμείς εδώ στην πόλη μας, για πρώτη φορά, το πάρκο το στολίσανε κατά τέτοιο τρόπο που γίνεται κοσμοσυρωή. Έρχονται και από άλλες πόλεις να το δουν. Είναι ωραία. Όπως είναι στα Τρίκαλα, ας πούμε. Ναι, ναι, που έχει το... Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, αλλά είναι εξαιρετικό, παιδιά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο πάρκο, ωραίο πάρκο. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Στο κέντρο της πόλης. Γεια σας. Φιλιά, τσάω. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με την εκπομπάρα μας. Για τους φίλους του Λίπερο 107,4 η Θερμοσέβη σε συνεργασία με το σταθμό μας γεμίζει με πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίπερο να γεμίσουμε και το υπόλοιπο. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-68-5216 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβης, μία εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Επίσης, αίσθηση προκάλεσε και η δήλωση του Αλέξη Κούγια χθες μετά το παιχνίδι της Λάρισας με τον Παναθηναϊκό. Παρένθεση, να επενέσουμε και την κίνηση της Θεσσαλικής ομάδας χθες να αγωνιστεί, παρόλο το ότι είχε υποβάλει το συγκεκριμένο αίτημα στην Λίγκα και δεν έγινε δεκτό για κανένα λόγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο. Στις φανέλες να έχει το κοινωνικό μήνυμα, διότι ναι, μένει στο ποδόσφαιρο, υπάρχει έτσι μια αυστηρή διρεκτίβα όσον αφορά τα πολιτικά μηνύματα, αλλά δεν είναι το ανθρωπιστικό. Καλά, όλα είναι πολιτικά, αλλά εντάξει, το ανθρωπιστικό, ρε εσείς, χαλαρώστε λίγο. Το μήνυμα της φανέλας έλεγε πάνω: τα προσφυγόπουλα είναι παιδιά μας. Και δεν καταλάβαμε ποτέ το λόγο της Super League, της διοίκησης, να μην επιτρέψει στη Λάρισα να αγωνιστεί με το συγκεκριμένο κοινωνικό μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, αθέτησε τις απαγορεύσεις και αγωνίστηκε με το συγκεκριμένο. Ο Αλέξης Κούγιας, λοιπόν, δήλωσε όσον αφορά τα θέματα του Παναθηναϊκού, τα τεκτενόμενα. Δήλωσε στην Αθλητική Κυριακή ότι δεν μπορεί ένας Παναθηναϊκός να έχει ποδοσφαιρική λογική, να διώχνει όλα τα Ελληνόπουλα και να μαζεύει όλους τους αλυταράδες οι οποίοι ήρθαν εδώ να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα. Πράγμα το οποίο προξένησε την άμεση αντίδραση της Αθηναϊκής ΠΑΕ, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ περνάει στην αντεπίθεση και προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ. Με αφορμή τους χαρακτηρισμούς που απέδωσε στους παίχτες της ομάδος. Επίσης, βέβαια, κάτι πρέπει να τους δίνουν εκεί στο Τριφύλλι, όνομα και πράγμα, διότι παρόλο τα όσα συνέβησαν χθες και τη νέα απώλεια των Πρασίνων, ο Μάρκους Μπέρκ δήλωσε ότι μπορούμε ακόμη το πρωτάθλημα.
τη στιγμή που η ομάδα βρίσκεται 9 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και αγωνιστικά δεν δείχνει ότι μπορεί να υπερκαλύψει τη συγκεκριμένη απόσταση. Ας περάσει πρώτα την Ξάνθη και τα λέμε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 5-45-26 και μπασκετάκι βεβαίως το Σαββατοκύριακο, τελευταίο μάτς της χεσινής αγωνιστικής ημέρας. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ συνηθίθηκε με τον προσφυγή του τρόπο στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο λεπτό, 84-89 από τον Ολυμπιακό. Έχανε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κατάφερε να ανατρέψει την εισβάρωση διαφορά που είχε φτάσει μέχρι νομίζω και τους 12 πόντους στη μέγιστη τη στιγμή. Ήταν και ένα πάνω, ξέρω εγώ, 50 δευτερόλεπτα. Δεν κατάφερε όμως. Λίγησε στο τέλος και ο Ολυμπιακός με τις πάρα πολλές απώλειες βεβαίως. Πρίντες, Ισπανούλης και Χάγκετ εκτός. Κατάφερε και πέρασε νικηφόρα μέσα από το Παλατάκι. Νικηφόρο πέρασμα και άνετο του Άρη μέσα από την Πάτρα απέναντι στον Απόλλων Πατρών. 64-79 το Σάββατο. Ενώ στα άλλα αποτελέσματα το Λαύριο ιτήθηκε με 2 πόντους από τον Κολοσσό 65-67. Ρέθυμνο Κόρυβος Αμαλιάδος 101-70. Κίμη Προμηθέας 77-66. Απόλλων Πατρών Άρης Θεσσαλονίκης 64-79. ΑΕΚ Δόξα Λευκάδος 84-60. Και Τρίκαλα 2000. Παναθηναϊκός 77-82. Ο Άρης κατάφερε να βάλει από κάτω τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά φέτος και να μπει μέσα στην τετράδα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 22 βαθμούς. Παναθηναϊκός 21. ΑΕΚ 20, Άρης Θεσσαλονίκης 18, ΠΑΟΚ 17, Ρέθυμνο 17, Κολοσσός Ρόδου 17, Κίμη 16, Προμηθέας 15, Κόρυβος Αμαλιάδος 14, Απόλλων Πατρών 14, Λαύριο 14 και στις τελευταίες δύο θέσεις που οδηγούν στην Α2, Δόξα Λευκάδος 13 και Τρίκαλα 2000. Λοιπόν, η μεροσάρα σήμερα, ρε παιδί μου, τι αθλητικά έχω, λέγεται. Σφαγή γίνεται. Καλημέρα στη γραμμούλα, τι αθλητικό να σας πω. Άλλο, δεν αντέχω. Παρακαλώ. Μπάμπη, ένα τελευταίο σχόλιο επίτρεψε μου. Βεβαίως. Που ξέχασα να κάνω. Με την τεράστια ευαισθησία που δείχνουμε εμείς για τα προσφυγόπουλα, πόσες ανάδοχες οικογένειες πήραν προσφυγόπουλα ως τώρα? Όποιος μπορεί, όποιος έχει τη δυνατότητα. Κανένα δεν πήρε όμως. Παίρνουν και δεν είναι. Κανένα δεν πήρε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Του συμπονάμε και τα λοιπά. Αυτά εντάξει. Αλλά επιτέλους. Αυτές οι ακραίες οι δηλώσεις, οι δήθεν και των άλλων του που λέει ρατσιστή, εδώ και χρόνια έχω πει κάποιον, εντάξει, δεν είσαι ρατσιστής, αλλά πες μου σε παρακαλώ, έχεις δύο κόρες λέω, άμα σου έφεραν δύο τσιγκάνους γαμπρούς, άρχισε να χλώμιας, άρχισε να ξέρω κάτω, γιατί ρε, αφού δεν είναι, γιατί. Υποκριτές. Εντάξει, νομίζω υπερβάλλεται, κύριε Κώστα, γιατί δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει, όποιος είναι μπορεί, είναι φαρισαϊσμός. Όχι. Είναι φαρισαϊσμός και να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, εγώ σου λέω, το συμπονώ και τα λοιπά. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι το ενδιαφέρον να πάρουν μικρά παιδάκια άτεκνη. Και να τα έχουν δικά τους παιδιά. Δεν είδα καμία κίνηση. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι να γίνει ανάδοχη οικογένεια. Εντάξει, μιλάμε. Αν είναι με αυτή τη λογική σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα και εκφράζουμε μια αλληλεγγύη. Την αλληλεγγύη. Επειδή δεν τους παίρνουμε σπίτι, ας πούμε, δεν είναι αυτή η λύση. Συμφωνώ με την αλληλεγγύη, αλλά θα σου πω ότι στα νησιά είχαμε πόλεμο. Δεν είχαμε καθόλου πόλεμο. Υπάρχουν απλά υποκινούμενες ομάδες που θέλουν να ταράξουν το όλο κλίμα. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή όλα βαίνουν καλώς. Όχι, δεν είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι να γίνεις ανάδοχος οικογένεια. Το θέμα είναι να λυθεί συνολικά το ζήτημα. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα το συγκεκριμένο. Απλά οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε κόσμο όσο μπορούμε, με τον όποιο τρόπο μπορούμε, σε κόσμο ο οποίος βάλεται από παντού. Και αντιμετωπίζει προβλήματα.
Οι άλλοι Ευρωπαίοι κλείσαν σύνορα όμως. Τι να κάνουμε εμείς τώρα. Α, μα είδες λοιπόν. Δεν θα υπάρχει μια, δεν πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα συνολικό πολιτικό. Γιατί να το τραβάμε εμείς όλο το λούκι και να μην ισομερός να γίνει ο διαχωρισμός. Αυτό που λέτε δεν έχει σχέση με το. Δεν έχει σχέση με το θέμα της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδείξει ο λαός σε αυτές τις περιπτώσεις. Μα οι άλλοι είναι απάνθρωποι όμως. Δεν έχει να κάνει τώρα, δεν τα στείνουμε, δεν συγκρινόμαστε με τους άλλους. Λέμε τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, έστω σε ένα απλό επίπεδο. Δεν λέμε ότι θα το λύσουμε το ζήτημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε κιόλας. Αυτό είναι ξέχωρα τα δύο τα ζητήματα. Εδώ μας εκβιάζουν οι Τούρκοι, θα σε αφήσουν όλους ελεύθερους. Καλά, εντάξει, αυτό δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φαντάζεσαι τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί άμα γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί αυτό ο Ερντογάν. Το θέο του δεν έχει. Το θέο του δεν έχει, γιατί ο Ερντογάν έχει πάρα πολλούς ημνητές εδώ στην Ελλάδα που θα θέλανε να έχουν έναν αντίστοιχο Ερντογάν. Καταλάβατε γιατί. Μπορεί να τον βρίζουν, αλλά θα λέγανε α, ένα τέτοιο θα μας σώσει. Γι' αυτό υπάρχει μια συνολική. Τέλος πάντων, μεγάλο σχόλιο. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ το συμφωνώ. Αλλά και το πολύ το υποκριτικό δακρύβρεκτο δεν το αντέχω. Δεν είναι δακρύβρεκτο, κύριε Κώστα. Είναι θέμα ουσίας. Είναι θέμα ουσίας. Το να μπορείς να σταθείς δίπλα σε έναν κόσμο όταν και στο παρελθόν υπέφερες από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και όταν ερχόταν τότε οι Έλληνες από την μικρή ασιατική καταστροφή, τους λέγανε ήρθαν οι βρωμιάριδες. Και γιατί εμείς να το υποστούμε όλο αυτό, λέγανε οι Έλληνες εδώ της πυρωτικής ενδοχώρας. Το ίδιο ακριβώς ζήτημα λέγανε τότε. Εντάξει, ναι, πάμε, αλλά φύγετε. Δεν σας θέλουμε εδώ. Εδώ και μόνο τους δεθήκαμε. Γιατί και ο πατέρας μου από εκεί ήρθε. Τους δώσαν και κλήρο. Τουρκόσπορους τους λέγανε τότε. Τους λέγανε, αλλά τους δώσαν και κλήρο. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, στα χειρότερα, χειρότερα κανείς δεν πήγαινε να τα πάρει και να τα σπίτια και τέτοια. Ασχέτως αν αργότερα αποκτήσανε αξία επειδή άλλαξε η δομή της οικονομίας και ήρθε και ο τουρισμός και εκεί. Τέλος πάντων, μεγάλο ζήτημα. Εδώ στο κέντρο της Κατερίνης που μένω και δώσαν τον παππού μου κλήρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Γεια. Καλημέρα. Μπαμπινό. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε φυτοφύλλο σου. Επίσης. Καλό διήμερο σε προσωπικό επίπεδο σου εύχεται Τετάρτη και Πέμπτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα πάμε να πάρουμε την πλάρα. Να τιμήσεις ακριβώς τις δυτικές συνοικίες και ιδιαίτερα τη Σταυροπολή. Ναι. Πρώτον, δεύτερον, ο κύριος Κώστας μπορεί να είναι και ο κάθε κύριος Κώστας, ότι η πόλεμη και η οικονομική μιζέρια δημιουργεί τους πρόσφυγες. Ακριβώς. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν. Και αν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση, λοιπόν, όχι μόνο πρόσφυγες θα έχουμε και θα τρώει πλέον και ένας τον άλλον. Τέλος. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο μαρασμός αφορά, αυτό που θέλουμε να πούμε, ο μαρασμός αφορά συνολικά το ανθρώπινο γένος. Δεν έχει, λοιπόν, δεν χωρίζεται σε εθνικές ξεχάσαμε. Ο κόσμος υποφέρει παγκόσμια. Μόνο, όχι μόνο αυτό. Ναι. Στη Συρία, λοιπόν, χαρακτηρίσαν τον Άσαντ δικτάτορα, όπως και στη Λιβύη, όπως και στο Ιράκ, για να παίξουν τα παιχνίδια τους Αμερικάνοι. Δηλαδή τα ενεργειακά εννοείται. Και όλο το παιχνίδι στη Συρία το παίζει η Total, η γαλλική, μια από τις 7 δευτείες, που ο Άσαντ της έβαλε κάποιους όρους και οπ, δικτάτορας, τέλος. Είναι δικτάτορας. Θα τον πετάξουμε, είναι... Κατάλαβες. Και στην Τουρκία ο κόσμος τι κάνει στην Τουρκία, μαραζώνει, υποφέρει. Βάλετε. Ξέρω, αυτό όμως όταν θα επιστρέψεις... Με το καλό και θα έχουμε μια πιο έτσι εξειδικευμένη. Εντάξει, ναι. Από τα αθλητικά πήγαμε στα πολιτικά. Αυτό είμαστε. Λίμπερο είσαι. Τα πάντα είναι πολιτική, έχει υπόψη. Καλά, εννοείται ότι τα πάντα είναι πολιτικά. Γι' αυτό και το ζήτημα, το όποιο ζήτημα δεν είναι τα απομονωμένα ότι εμείς βαλόμαστε και κάνουμε και ράνουμε ή το συγκρίνουμε σε σχέση τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, σε ένα πρώτο επίπεδο πρέπει να δούμε και εμείς άμεσα εδώ, σαν κοινωνία, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και το πώς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, αν τη διαχωρίζεις, δεν θα την εκφράσεις ταυτόχρονα και στον Έλληνα. Η μεγαλύτερη αλληλεγγύη είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Ακριβώς. Να σταματήσει και να εξτρέψουν οι άνθρωποι σε συνθήκες ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης παντού και στην Αφρική και παντού. Ακριβώς. Τέλος. Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έγινε, ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι, έτσι, καλή επιστροφή. Εντάξει, θα τα πούμε και αύριο μεθαύριο, εδώ θα είμαστε Τρίτη Τετάρτη. Δεν χανόμαστε. Α, ναι. Εντάξει, θα σε δώσω και πιο έτσι ζεστές τις ευχές μου. Έτσι έγινε. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Σιγά σιγά λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε κι εμείς, εδώ στο Λόγο Επίδης. Στην πρώτη εκδρομή θα λέγα, εντάξει, κάθε εκπομπή είναι μια εκδρομή. Γιορτή και σχόλια. Το πρώτο λόγο επειδή της εβδομάδας, το αθλητικό λόγο επειδή.
με την αγωνιστική δραστηριότητα, με τα όσα συνέβησαν. Εν ολίγης, ρε παιδί μου. Η Ρεάλ πήρε και κούπα σε αυτό το. Καλά να είχαμε να λέγαμε το περιβόητο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Κέρδισε 4-2 λέει την, στην παράταση τη μαχητική Κασίμ Άντλερς. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό, ίσως το πιο σπουδαίο της όλης ιστορίας, ότι είναι για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ο κανονισμός, ο καινούς κανονισμός που σκέφτεται να θεσπίσει η FIFA για αλλαγή, τέταρτη αλλαγή ποδοσφαιριστού στην παράταση. Και ο πρώτος που το έπραξε ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν. Σε κάτι τέτοιες διοργανώσεις, αυτό είναι το καλό τους, ότι έχουν περιθώριο να πειραματιστούν οι ομάδες και μάλλον πάμε προς τα εκεί να δούμε τη συγκεκριμένη αλλαγή στο ποδοσφαιράκι μας. Άλλος καλός είναι μωρέ, γιατί αποκτά και λίγο μεγαλύτερο suspense και σίγουρα θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο σε παιχνίδια διπλά κυπέλων αποκλεισμών παγκοσμίων και όχι μόνο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, ακολουθεί ο Τύρης Βακάρος μέχρι και τις 10, το λόγο επειδή σας χαιρετά, θα τα πούμε ξανά αύριο. Θα κάνουμε λοιπόν, αύριο θα κάνουμε και κλήρωση, θα έχουμε εδώ την Κατερίνα. Θα κάνουμε κλήρωση δικιά μας, κανονικά με χαρτάκια με τέτοια, ετοιμάζω εδώ κληρωτίδες, σε live αναμετάδοση. Φίλια, να και τα μια υπέροχη μέρα.